Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Το θέμα του Λατομίου λοιπόν και πάλι στην επικαιρότητα. Και πάλι στην επικαιρότητα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και από τα πρώτα θέματα γενικότερα του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι? Ναι, είναι από τα πρώτα θέματα που συζητηθήκανε μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Ναι. Ήταν ένα θέμα που πραγματικά ευελπιστούσαμε και είχαμε την αισιοδοξία, σύμφωνα με τα λεγόμενα και του μετόχου που είναι ο Δήμος Καστοριάς και γενικότερα ο κύριος Δήμαρχος, ότι πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το λειτουργήσουμε, γιατί η πρόταση της Μακεδνός, την οποία αποτελώ και μέρος της διοίκησης. Ναι, βέβαια, είστε και μέρος διοίκησης, βεβαίως. Αρχής εξ αρχής, μάλιστα και στην Τριμελή Επιτροπή αυτή τη στιγμή, στην οποία έχει ιδρυθεί. Απόφασή μας ήταν αρχής εξ αρχής να λειτουργήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση αδρανών υλικών, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια επιχείρηση η οποία θα μπορούσε να δώσει πνοή οικονομική πρώτα απ' όλα στην Μακεδνός, σε όλες τις δομές της Μακεδνός με τη σωστή διαχείριση και λειτουργία, ναι, αλλά και προπάντων σε έναν ολόκληρο Δήμο γενικότερα, γιατί μην ξεχνάτε, είμαστε ένας αγροτοκτηνοτροπικός Δήμος και με την προμήθεια υλικού η οποία παράγεται σε αυτήν την επιχείρηση, θα μπορούσαμε να κάνουμε πραγματικά πάρα πολλά έργα μέσα, ναι, στο Δήμο. Έγιναν πολλά όμως γύρω από τη Μακεδνός, υπενθυμίζω ότι έχει γίνει, γιατί το βασικότερο είναι ότι δεν είχε λήξει η αδειοδότησή της, δεν μπορούσε να πάρει άδεια. Επειδή πραγματικά, Χρήστο, τα πράγματα τα υπήρχαν βάζουμε... Και, να ολοκληρώσω λίγο, κύριε Μασχομόνο, υπήρχαν και τα χρέη της, για να επενθυμίσω, όπως τα είχε παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Πέλκας, πρόεδρος επιχείρησης. Υπήρχε στην συνέχεια, για να τα πω όλα και να κάνετε το σχόλιο συνολικά, η πρόταση από την πλευρά του Άργους και από τον κύριο Κεπαπτσόγλου για την, ουσιαστικά για να γίνεται συνέτερη, να γίνει το Άργος συνέτερος με την Καστοριά και να εκμεταλλευτεί και να αγοράσει ακόμη την Μακεδνός, το Λατομείο δηλαδή, ναι, και φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Το σχολείο σας. Φτάσαμε και στην πρόταση τα μίλια, για να μην την ξεχνάμε. Ναι, θα συζητήσουμε και την πρόταση τα μίλια. Ναι. Λοιπόν, αφού τα περιέγραψες και έκανες τη στοιχειοθέτηση ακριβώς με τη σειρά όπως, ναι, πρέπει να ξεκινήσει η κουβέντα μας, έχω να σου πω το εξής. Πριν από 8 μήνες, ερώτηση η οποία έγινε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν τα Δημοτικά Συμβούλια γινόταν διαζώσει προς το πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου, τι θα κάνουμε με το Λατομείο, ναι, και γενικότερα αυτό που μας βασάνιζε ήταν η άδεια λειτουργίας του Λατομείου, ήταν ότι επιστρέφοντας από μια επίσκεψη από την Αθήνα, ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και περίπου σε ένα με 1,5 μήνα θα έχουμε και την άδεια λειτουργία στα χέρια μας. Μάλιστα. Έκτοτε έχουν περάσει γύρω στους 8 μήνες με 9 από τότε, δεν έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ακόμα καμία άδεια και φτάσαμε στο σημείο το οποίο φτάσαμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά και τη συζήτηση την οποία είχε γίνει με τον Πάνο τον Κεπαπτσόγλου και το ενδιαφέρον που πραγματικά έδειξε ο άνθρωπος αυτός για την επιχείρηση, γιατί μην ξεχνάμε, το γνωρίζει και ο κόσμος και όσοι δεν γνωρίζουν, ο κύριος Κεπαψόγλου, εκτός από δήμαρχος Άργους, ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε για να κρατήσει όρθια τη συγκεκριμένη επιχείρηση, γιατί γνωρίζει και το αντικείμενο σαν μηχανολόγος. Μα και η οργανική του θέση νομίζω είναι ακόμα εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ναι, φτάνοντας λοιπόν σε όλα αυτά, ήρθαμε στη στιγμή, ναι, που πρέπει να πάρει σήμερα η Μακεδνός μια συγκεκριμένη απόφαση. Ναι. Εγώ προσωπικά, σαν διοίκηση της Μακεδνός, σαν μέλος της διοίκησης της Μακεδνός, mm-hmm, όπως και ένα άλλο άτομο το οποίο προέρχεται από την περιοχή και είναι εκλεγμένο από την παράταξη της κυρίας Σπύρου, ο Θόδωρος ο Ποδάρας, επισκεφτήκαμε, ναι, το γραφείο του Δημάρχου και η πρόταση η οποία κάναμε στον Δήμαρχο είναι ότι εμείς επιθυμούμε να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης και τρόποι χρηματοδότησης υπάρχουν, κύριε Νατζούλη, αλλά πρέπει να υπάρχει και διάθεση και όρεξη για να δουλέψει σε αυτή την επιχείρηση. Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης. Είμαστε αγροτοκτηνοτροφικός νομός. Mm-hmm. Μπορούσαμε μέσα από τη ΣΑΤΑ να διαθέσουμε χρήματα σε κουβέντα που είχαμε κάνει, σαν προμήθεια υλικών, να μπορέσει να ξεκινήσει το Λατομείο να δουλεύει, να παράγει υλικό, να διαμορφώσουμε και την περιοχή γενικότερα, σαν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή που είμαστε με αγροτική οδοπία και μας δίνεται το δικαίωμα μέσα από τη ΣΑΤΑ. Αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε από τη ΣΑΤΑ.
μπορούσαμε να περάσουμε μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, να περάσει το ΔΣ της Μακεδνός, να την ψηφίσουμε, να δοθούν χρήματα στη Μακεδνός και την επόμενη μέρα να ξεκινήσει να λειτουργεί. Έχει περάσει περίπου 1,5 με 2 χρόνια, έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει να δουλεύει και να παράγει και θα είχαμε καλύψει όλες μας τις υποχρεώσεις. Τώρα, να φανταστείτε όμως τώρα το πιο σημαντικό. Ναι, να πούμε όμως τώρα για ποια εξέλιξη το συζητάμε και να πούμε και το λόγο για το οποίο ξανασυζητάμε. Η οποία τώρα έχουν πάρει τροπή. Είναι εδώ και καιρό ακούμε ότι θα βγει το λατομείο στο ενίκιο. Στην ενοικίαση, στην εκμίσθωση. Να βρει τη χρηματοδότηση για να λειτουργήσει το λατομείο και προτείνει στη διοίκηση της Μακεδνός και γενικότερα σαν μέτοχος της επιχείρησης αυτής να βγει σε εκμίσθωση. Και μάλιστα για 20 χρόνια, προσέξτε με κύριε Μοσχό, για να βγει στην εκμίσθωση, για 20 χρόνια με δικαίωμα παράταση. Κύριε Νατσούλη, είναι 40 χρόνια. Ναι, γιατί εκ του νόμου όλοι ξέρουμε ότι. Δεν με αφήνετε όμως να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω μόνο. Για 20 χρόνια με δικαίωμα παράταση για επιπλέον 20 χρόνια κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή και σύμφωνης γνώμης του εκμισθωτή. Μα ξέρετε, κύριε Νατσούλη, και ο ίδιος ο νόμος το προβλέπει αυτό, ότι όταν παίρνεις μια επιχείρηση ή όταν νοικιάζεις ένα χώρο επαγγελματικό, η ίδια η νομοθεσία σου δίνει τη δυνατότητα όταν μετά τη λήξη της 20ετίας ξανακάνεις αίτηση ανανέωσης να έχεις το δικαίωμα να ξανακάνεις μια ανανέωση για άλλα τόσα έτη. Δηλαδή στην ουσία δεν το νοικιάζουμε για 20 χρόνια, αλλά το νοικιάζουμε για 40. Στην ουσία το χάνουμε από τα χέρια μας. Και να σας πω ένα πράγμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρχαν και άλλες δομές στον Δήμο Καστοριάς. Υπήρχε ο Κορμοράνος στο Μαυροχώριο, ο οποίος νοικιάστηκε και αυτή τη στιγμή, αν πάτε να δείτε, έχουν μείνει μόνο τα 4 ντουβάρια και δεν ξέρω αν έχουν μείνει πόρτες. Έχουν μείνει μόνο οι Κορμοράνοι. Νοικιάστηκε. Ναι. Έχουν μείνει μόνο οι Κορμοράνοι. Νοικιάστηκε ο ξενώνας της Πολυκάρπης και δεν έχει μείνει ούτε κουτάλι ούτε πυρούνι μέσα. Νοικιάζουμε λοιπόν τώρα, φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε να νοικιάσουμε και ένα λατομείο, το οποίο ξέρετε η αξία του όμως δεν είναι της τάξης των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ. Δεν είναι της τάξης των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ. Και για να μην μακρηγορούμε, φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα. Στο ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρθει μια απόφαση και να νοικιαστεί το λατομείο. Μάλιστα. Η πρόταση λοιπόν, η δική μας, σαν η δική μου προσωπικά, του κυρίου Ποδάρα και κάποιων άλλων ανθρώπων είναι ότι. Διαφωνείτε δηλαδή με την πρόταση τα μίλια. Να υπενθυμίσω ότι. Να θέλετε πρώτα την πρόταση τα μίλια. Όχι, να τα ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα. Η πρόταση τα μίλια, για να καταλάβουμε, είναι ότι θα πρέπει να μετατραπεί από μονοπρόσωπη σε πολυμετοχική ΑΕ η Μακεδνός και εκτός του Δήμου Καστοριάς να δοθεί δυνατότητα συμμετοχής του Άργους, του Νεστορίου και της Περιφερειακής Ενότητας, μια δηλαδή διαδημοτική επιχείρηση με πολλαπλά ωφέλη για την περιφέρειά μας. Όπως τονίζει ο κ. Σταμίλιας, λοιπόν, όταν έχεις μια κότα, λοιπόν, μπορεί να γεννά χρυσά αυγά, που μπορεί να γεννά χρυσά αυγά, δεν τρώσει που δεν είναι την κότα. Ναι. Η έκπληξη λοιπόν όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Ταμίλια είναι εδώ. Δηλαδή, και όταν συζητήθηκε με τον κύριο Κεπαψόγλου αυτό το πράγμα, η ομάδα του κυρίου Ταμίλια ήταν αντίθετη στο κομμάτι αυτό. Ξαφνικά έχουμε έναν κύριο Ταμίλια ο οποίος κατεβάζει μια συγκεκριμένη πρόταση για μια πολυμετοχική εταιρεία. Μάλιστα. Να το δεχτούμε αυτό. Μπορεί να μας πει ο κύριος Ταμίλιας εάν έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Κουρλιόπουλο, αν έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Σαβόπουλο, αν έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Κεπαψόγλου. Να τους ρωτήσει αν θέλουν. Και σύμφωνα με αυτό, εφόσον τον έδωσαν το OK ότι τους βρίσκει σύμφωνος, κατεβάζει τη συγκεκριμένη πρόταση. Γνωρίζει επίσης ο κύριος Ταμίλιας ότι για να περάσει μια τέτοια πρόταση θα πρέπει πρώτα να κλείσει η Μακεδνός γενικότερα την όποια διαδικασία και την όποια λειτουργία έχει, που αυτό συνεπάγεται, να έρθουν ορκωτοί λογιστές, να κάνουν καταγραφή όλου του υλικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο λατομείο, να σταματήσει να υφίσταται το αφημί της συγκεκριμένης επιχείρησης, να ανοίξει ένα καινούριο άλλο αφημί, που και αυτό για να το κάνουν ορκωτοί λογιστές θα έχει κόστος. Ήδη σήμερα η Μακεδνός έχει χρέη και γενικότερα και το λατομείο, σαν λατομείο, έχει κάποια συγκεκριμένα χρέη και η διαδικασία αυτή σαν χρόνος θα περάσει τουλάχιστον τον 1 με 2 χρόνια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα 2 τα χρόνια, όταν θα διονγκώσουμε ακόμα παραπάνω τα χρέη, αυτοί που σήμερα διοικούν τη διοίκηση της Μακεδνός, επιβεβαιωμένα θα πρέπει να πάνε φυλακή αφού δεν θα μπορέσουν να τα ξεχρεώσουν. Προς το ΔΣ της Μακεδνός είναι και μια προτροπή της κυρίας Σπύρου τώρα από την άλλη. Βγαίνει και ένα δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, από την κυρία Σπύρου,
το οποίο λέει περίπου τα εξής, να μην το διαβάσω όλο, θα διαβάσω τα σημαντικότερα σημεία του. Οι φόβοι μας επαληθεύονται με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο Δήμαρχος δίχως καμιά ενημέρωση έχει λάβει την απόφαση να ξεπουλήσει τη δημοτική περιουσία εκμισθώνοντάς την έναντι το ποσού των 50 έως 60 χιλιάδων ευρώ ανά έτος σε ιδιώτη. Μια περιουσία της οποίας η αξία είναι πολύ μεγαλύτερη και της οποίας η παραγωγική της δεδομένη στιγμή θα εκτοξευθεί μόλις ξεκινήσει να λειτουργεί. Απαιτούμε από το Δήμαρχο, λέει η κυρία Σπύρου, να απολογηθεί δημόσια για την καταστροφική του αυτή απόφαση, όταν οι εναλλακτικές που είχε μπροστά του είναι επικερδέστερες. Ας μην ξεχνάμε την σοβαρότατη πρόταση του κυρίου Κεπαψόγλου, την οποία δεν δέχτηκε καν να συζητήσει. Η συμπεριφορά του αυτή δεν πάβει να γεννά απορίες και να μας βάζει σε σκέψεις που αποτελούν σκάνδαλο, λέει η κυρία Σπύρου, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω από το κείμενό της, τάσεται υπέρ της πρότασης και Παψόγλου. Εσείς λοιπόν από τη δικιά σας μεριά πού είστε τώρα, κύριε Μόσχο? Εγώ θα σου κάνω μια περιγραφή σύντομη για να δεις ότι επιμένω στην άποψή μου και στην πρότασή μου αυτό το πράγμα να μείνει στο Δήμο και να μπορέσει να βρεθεί η φόρμουλα να λειτουργήσει, γιατί όντως είναι ένα χρυσορυχείο για το Δήμο και θα μπορεί τουλάχιστον τη χρονική αυτή στιγμή που μιλάμε, γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Νατσούλη, ότι έχουμε σε εξέλιξη τη μελέτη και την κατασκευή της σύραγγας της κλεισούρας, ένα έργο το οποίο θα χρειαστεί να προμηθευτεί υλικό. Πάρα πολύ, ναι. Έχουμε τους όμορους νομούς που και από τη Φλόρινα και από τα Μίντο, όπου θα γίνει η ίδρυυση Αμιντέο, δεχτήκαμε πρόταση για προμήθεια υλικών. Έργα τα οποία δρομολογούνται στο Δήμο Ορεστίδων και γενικότερα η αποχέτευση της Καστοριάς και ένα σωρό άλλα έργα που για μας αυτή η χρονική στιγμή θα ήταν η καταλληλότερη να πάρει μπρος το λατομείο να παράγει. Άρα μισό λεπτάκι να τα κωδικοποιούμε, κύριε Μόσχο. Άρα λοιπόν στο Δήμο αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 απόψεις τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα και την πρόταση του κύριου Τίνκα. Προσέξτε λίγο, ναι, τι γίνεται τώρα. Για να τα κωδικοποιούμε, κύριε Μόσχο, για να μην χαθούμε. Έχουμε τον κύριο Κορεντσίδη και τη Δημοτική Αρχή που θέλει εκμίσθωση. Έχουμε την κυρία Σπύρου που, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, τάσεται υπέρ της πρότασης και Παψόγλου. Έχουμε τον κύριο Ταμίλια που λέει πολυμετοχική, με τη συμμετοχή όλων των υπόλοιπων δήμων. Και έχουμε και τη δική σας που λέει να μείνει στον Δήμο. Σωστά. Ναι. Σε περίπτωση όμως προτάσεις. Που εγώ, σε περίπτωση όμως που εγώ δεν μου δοθεί η δυνατότητα και το δικαίωμα από το Δήμο Καστοριάς να το λειτουργήσουμε και να πάρουμε το ρίσκο σαν Μακεδνός και σαν διοίκηση της Μακεδνός εμείς, τότε και εγώ συμφωνώ στην πρόταση την οποία είχε γίνει με τον κύριο Κεπαψόγλου. Μάλιστα. Διότι έχουμε να κάνουμε μεταξύ δύο όμορων δήμων, έχουμε να κάνουμε δε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά τη στήριξη και τη λειτουργία του λατομείου, και νομίζω ότι προκειμένου να το δώσουμε σε έναν ιδιώτη για 5 ψίχουλα, γιατί αυτό στην ουσία πάει να γίνει αυτή τη στιγμή, αυτό έχει πέσει στην αντίληψή μου, να μείνει στο Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με το Δήμο Ορεστίδος να πάρει μπρος να λειτουργεί, γιατί είναι αμαρτία αυτή τη στιγμή αυτό το συγκρότημα να μείνει κλειστό. Άρα, και μισό λεπτά, και οι προτάσεις σας με την κυρία Σπύρου είναι πιο κοντά, καταλαβαίνω, έτσι. Οι προτάσεις σας με την κυρία Σπύρου. Εδώ θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά για να δείτε ότι αυτό μπορεί να κάτσει στα πόδια του. Αυτό μπορεί να κάτσει στα πόδια του. 8 μήνες, εάν λειτουργήσει αυτό το συγκεκριμένο εργοτάξιο, 8 μήνες, επί 22 μέρες, εγώ σας βάζω το μήνα εργασίας, είναι 176 μέρες το χρόνο. Μπορεί να παράξει 750 κυβικά την ημέρα υλικό, το οποίο να γνωρίζει ο κόσμος και εσείς ο ίδιος ότι είναι ένα υλικό αναγνωρίσιμο με ISO για την καθαρότητά του, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο λατομείο. Αυτό συνεπάγεται με 132.000 κυβικά υλικού επί 1,40, άρα 184.800 τόνοι υλικό. Επί 5 ευρώ λοιπόν να το βάλουμε σαν υλικό, μας αποφέρει ένα έσοδο ετήσιο 924.000. Που σημαίνει ότι το 5 ευρώ είναι ένας μέσος όρος του υλικού. Υπάρχουν υλικά που μπορεί να πουληθούν, όπως η άμμο και άλλα υλικά, πολύ περισσότερο από τα 5 ευρώ. Αλλά βάζουμε μια τιμή ενδεικτική, τα 5 ευρώ, που μας αποφέρει έσοδα 924.000. Έχει και έξοδα φυσικά λειτουργικά, έτσι, τα οποία έχουν να κάνουν με καύσιμα, με διάτρηση, με κρυκτικά, με ΔΕΗ, με μισθοδοσία, με μεταλλιολόγους, με γεμίσματα μαχαιριών, με πιστοποίηση, με διάφορα άλλα έξοδα και με συντήρηση οχημάτων σήμερα για να πάρει μπροστά 362.000 και μισό. Αυτή τη στιγμή η Μακεδνός οφείλει, έχει τις οφειλές της, ασφαλιστικές οφειλές 80.000 ευρώ, φορολογικές οφειλές 70.000 ευρώ, 90.000 ευρώ στην ΔΕΗ και 46.000 ευρώ σε καύσιμα. Που συνεπάγεται ότι αν
θα το εκμισθώσουμε. Φτάσουμε στο σημείο να το εκμισθώσουμε, που σας επιβεβαιώνω δεν το επιθυμώ. Κάτω από 150.000 ευρώ δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα χρέη της Μακεδονίας. Συνεπώς, θυσιάζουμε και τις άλλες δομές. Εδώ διαβάζουμε για ένα ποσό 50-60 χιλιάδων ανά έτος. Ναι, και τεινάζουμε μια επιχείρηση στον αέρα. Μια εταιρεία που είναι Μακεδονός στον αέρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή είστε μέλος τώρα του ΔΣ της Μακεδονός, θα μπορούσε ο ιδιώτης αυτός να είναι και ο Δήμος Άργους, ας πούμε, ή δεν θεωρείται ιδιώτης? Με την ευρεία έννοια, καταλαβαίνετε. Για μένα δεν θα έχω καμία αντίρρηση αν εμφανιστεί. Όχι, λέω, μπορεί. Όταν λέμε ιδιώτη, εννοούμε καθαρά ιδιώτη, ή το βάζουμε έτσι και μπορεί να συμμετέχει ακόμη και ένας Δήμος. Αυτό εννοώ. Αυτό κατάλαβα, ότι θεωρούμε ότι. Στην ουσία, μόνο που δεν φωτογραφίσαμε τον ιδιώτη στην πρώτη διαχείριση. Α, γνωρίζουμε τον ιδιώτη. Εν μέρη, έτσι όπως έχουν πέσει κάποια πράγματα στη δική μου προσωπική αντίληψη, ναι. Γνωρίζω πάνω κάτω πού κειμένονται τα πράγματα, δεν θα το αναφέρω φυσικά, μέχρι ότου να δούμε τι διάσταση θα πάρει το πράγμα. Ναι, προσέξτε, αν ξέρουμε και τον ιδιώτη, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο έτσι, ελκυστικά να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Ναι. Στη Μακεδονόσο όμως και γενικότερα δε στο όλο τομείο, ναι, υπάρχουν και ποσά τα οποία είναι προς ίσπραξη και δεν, ναι, έχουν εισπραχθεί. Μάλιστα. Ποσά τα οποία χρωστάνε ιδιώτες προς το λατομείο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Και το ποσό αυτό αγγίζει τάξη των 175 περίπου χιλιάδων ευρώ. Ναι. Δεν λέμε ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε αύριο, αλλά θα επιδιώξουμε να συγκεντρώσουμε μέρος και από αυτά τα χρήματα, γιατί σας λέω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία επιμένω με μια σωστή διαχείριση, εάν θα πάρει μπρος και ξεκινήσει να λειτουργεί, μπορεί να κάτσει οικονομικά υγιέστατα στα πόδια της, να λειτουργήσει και να αποφέρει πάρα πολύ σημαντικά έργα προς το Δήμο Καστοριά. Τώρα, αυτό πρέπει να περάσει πρώτα. Και κλείνοντας, ναι, πριν κλείσετε, πριν κλείσετε, κύριε Μόσχο, πριν κλείσετε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως πρέπει πρώτα αυτό να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν απόφαση Μακεδονός για να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή η απόφαση ή η άποψη του ΔΣ της Μακεδονός δεν έχει καμιά σημασία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Εμείς περιμένουμε τώρα από την νομική σύμβουλο της Μακεδονός, ναι, να συντάξει τη διακήρυξη, την οποία διακήρυξη, εκτός από τα συγκεκριμένα πράγματα που προβλέπονται βάσει του νόμου, έχουμε βάλει και τις προτάσεις τις δικές μας μέσα για την καλύτερη δυνατή ενέργεια που πρέπει να γίνει όσον αφορά το θέμα της εκμίσθωσης αυτής και πάντα προς όφελος της περιοχής. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη διακήρυξη προτείναμε οι εργαζόμενοι της Μακεδονός να συνεχίσουν να μείνουν να εργάζονται και αν χρειαστούν επιπλέον άτομα να προτιμηθούν άτομα από τον πρώην Δήμο Μακεδονών και γενικότερα από την κοινότητα Μαυροχωρίου, ναι, γιατί στην ουσία είχε ξεκινήσει, όπως ξέρετε, το λατομείο σαν κοινότητα Μαυροχωρίου. Βέβαια. Αλλά να σας πω και το πιο σημαντικό. Ενώ είναι σε πρέπει να ήταν τότε πρόεδρος ο κύριος Χαραλαμπίδης, αν θυμάμαι, αν τον είπα, κάνω λάθος. Επί Χαραλαμπίδη. Δεν κάνετε λάθος. Μάλιστα. Να ξέρετε λοιπόν ότι το λατομείο, ενώ δεν λειτουργεί, είναι σε υπολειτουργία, με τα ψίχουλα, με τα σκουπίδια αυτά που τα λίγα υλικά τα οποία είχε, έχει κατορθώσει, έχει αποπληρώσει χρέη εργαζομένων της προηγούμενης διοίκησης της Μακεδονός, είναι πληρωμένοι από την τωρινή διοίκηση της Μακεδονός όλοι οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα όμως, για να μπορέσουμε τουλάχιστον τους εργαζόμενους να τους έχουμε πληρωμένους και ασφαλισμένους, έχουμε αφήσει τις ρυθμίσεις και τα χρέη που αφορούν τις ασφαλιστικές, φορολογικές, τη ΔΕΗ και τα καύσιμα. Μισό λεπτό. Τώρα προσέχω, λοιπόν, τώρα προσέχω την επιστολή της κυρίας Σπύρου και βλέπω, συγγνώμη, τώρα δεν το είχα δει, γιατί ήρθε πριν από λίγα λεπτάκια αυτό. Λέει ότι υπογράφετε κι εσείς αυτή την επιστολή που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα, κυρία Σπύρου, έτσι? Ναι, ναι. Α, γι' αυτό δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι. Ναι, έχουμε μιλήσει με την κυρία Σπύρου. Α, δεν μάλιστα. Είναι τώρα το βλέπω ότι το γράφει η επιστολή στο τέλος. Μας ενόχλησε και τους δύο. Έχουμε κάτι, έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε συζητήσει. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου και όχι η καταστροφή. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Και μάλιστα, όταν μιλάμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο για νοικοκύρεμα και για σημάζεμα, εγώ πιστεύω, κύριε Νατσούλη, ότι όταν σας δίνουν στα χέρια σας μία περιουσία ή σας δίνουν κάποια υλικά, νοικοκυρεύω σημαίνει ότι συμμαζεύω όλα αυτά, αναβαθμίζω κάποια από αυτά που έχω ήδη στα χέρια μου, τα λειτουργώ καλύτερα από τους προηγούμενους. Δεν σημαίνει ότι ό,τι πάρω στα χέρια μου δεν εκτιμώ καν την προσπάθεια. Σωστά, αλλά γύρω από τη Μακεδονία υπάρχουν διάφορα πράγματα. Παλιότερα που ήταν το θέμα και πάλι στην επικαιρότητα, ο κ. Σιωπαψόλου είχε πει κάποια πράγματα στην εκπομπή για κάποιες παραγγελίες που είχε δώσει το Άργος και είχε πληρώσει για αυτά τα δρανή υλικά και δεν τα είχε πάρει ποτέ.
είχε ρωτήσει τότε πού είναι όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο πολύ απλό το θέμα. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι γύρω από αυτή την ιστορία. Όταν υπάρχει και τέτοιου είδους καταγγελία, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Τώρα, τα πράγματα έτσι έχουν χρήση τώρα, αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι την... πότε είναι, πότε θα συζητηθεί? Τετάρτη υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εμείς περιμένουμε... Αύριο δηλαδή, αύριο είναι, αύριο Τετάρτη. Ναι, η διαδικασία της διακήρυξης όσον αφορά το κομμάτι αυτό το οποίο θα... Αύριο θα είναι έτοιμη διακήρυξη. Δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμη. Γιατί πήρα και τον κύριο Πέλκα να σας πω ένα τηλέφωνο, αλλά είναι κλειστό το κινητό του αυτή την ώρα, δεν μπορώ να μιλήσω μαζί του. Πήραμε και ένα τηλέφωνο και τον κύριο Πέλκα, τον πρόεδρο της Μακεδόνας, για να δούμε τι θα κάνει προς αυτή την κατάσταση την οποία λέτε. Ναι, ναι. Θα το προσπαθήσω και λίγο αργότερα. Ωραία. Κύριε Μόσκο, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τη Μακεδόνας. Θα είμαστε σε επικοινωνία, Χρήστο. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις προτάσεις. Τουλάχιστον τέσσερις προτάσεις. Βασικά μας ενδιαφέρει να γνωρίζει πραγματικά και τη στάση και την άποψη του καθενός ο κόσμος. Ναι. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που μας εξέλεξε και μας έστειλε σε αυτές τις θέσεις ευθύνης για να διοικήσουμε κάποιες δομές ή να προσφέρουμε όσο μπορούμε και ό,τι δυνατότητα έχει ο καθένας για την καλύτερη ανάπτυξη και γενικότερα την ευημερία, να υπάρχει ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Ό,τι προκύψει εκ των υστέρων νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Άρα λοιπόν η δική σας κοινή πρόταση ουσιαστικά με την κυρία Σπύρου για να το κωδικοποιήσουμε είναι ότι αν δεν μπορεί ο Δήμος ο ίδιος να λειτουργήσει, τότε ας πάμε να κάνουμε δεκτή την πρόταση και Παψόγλου, όπως είχε κατατεθεί παλιότερα και που δεν είχε συζητηθεί καν από το... Θα επιθυμούσα όμως, αν μπορέσετε να βρείτε και τον κύριο Ταμίλια να αιτιολογήσει και ο ίδιος. Ναι, προσπαθούμε, αλλά επειδή είναι στο σχολείο, προσπαθούμε να... Ξέρετε, δεν έχει και κινητό, αυτό είναι μια δυσκολία με τον κύριο Ταμίλια. Οπότε προσπαθούμε να τον βρούμε για να έχουμε και τη δική του άποψη οπωσδήποτε. Σίγουρα λοιπόν έχουμε τέσσερις προτάσεις. Την δική σας πρόταση με την κυρία Σπύρου που είναι κοινή από ό,τι καταλάβαμε. Με την πρόταση του κύριου Τίνκα που λόγω και της θέσης του έχει πάντα για αυτά τα ζητήματα μια ξεχωριστή θέση. Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής φυσικά για την εκμίσθωση και την πρόταση του κύριου Ταμίλια για την πολυμετοχικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο. Έγινε, Χρήστο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Για να δούμε εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Το θέμα αυτό, όπως θα θυμούνται όλοι, με όσα είχατε πει, κύριε Πέλκα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις αρχές της Δημοτικής Αρχής ήταν πρώτο έχουμε θέμα. Έχουμε κάνει και μία συνέντευξη. Βέβαια. Όχι μία, νομίζω ότι ήταν παραπάνω. Έχουμε κάνει δύο-τρεις συνέντευξεις για αυτό το θέμα. Ναι. Θέλω λίγο τώρα να πάμε πώς έχει οριστικοποιηθεί και δρομολογηθεί η κατάσταση με το λατομείο, διότι εδώ βλέπω ότι από την αντιπολίτευση έχει σηκωθεί, θα λέγαμε, επανάσταση, κύριε Πέλκα. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Για να δούμε λοιπόν. Ναι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία εισήγηση δική μου προς το ΔΣ της Μακεδνός για δημοπράτηση του λατομείου. Μάλιστα. Γιατί η Μακεδνός δεν είναι μόνο το λατομείο. Για 40 χρόνια σε ιδιώτη. Δεν είναι ακριβώς αυτό. 20 συν 20. Ναι, από το νόμο, αυτό προβλέπει ο νόμος για δημοπράτηση λατομείων, δημοτικών λατομείων. Δεν κάνουμε τίποτα από μόνοι μας. Από εκεί πέρα υπάρχει μία απόφαση ομόφωνη του ΔΣ, ναι, στην οποία είναι και, από ό,τι ξέρετε, αντιπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις, η οποία λέει ότι αναθέτουμε τη σύνταξη των όρων της δημοπράτησης στη νομική σύμβουλο της Μακεδονίας. Αυτή είναι προς το παρόν η αλήθεια. Από εκεί πέρα. Άρα λέτε ότι κακώς φωνάζει η αντιπολίτευση σήμερα. Κακώς βγαίνουν αυτά που βγαίνουν. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα ακόμα. Εκεί που θέλω να καταλήξω, Χρήστο, είναι αυτό. Ότι υπάρχει η οδός η οποία ακολουθείται από τη Μακεδονίας, ναι, η οποία είναι η νόμιμη οδός, τέλος πάντων, με όλες τις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανάθεση σύνταξης των όρων της δημοπράτησης, ναι, της νομικής σύμβουλου, ναι, από τη στιγμή που θα έρθουν στη Μακεδονίας οι όροι αυτοί,
γίνεται το ΔΣ και από εκεί πέρα θα αποφασίσει και θα ψηφίσει το ΔΣ πρώτον την έγκριση της ενοικίασης μίσθωσης του λατομείου, ναι, ένα το κρατούμενο, ναι. Δεύτερο, την έγκριση των όρων της δημοπράτησης του λατομείου, ναι. Και τρίτον, άλλα κάποια θέματα τα οποία θα τα έχουμε στην, στο ΔΣ. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν τώρα. Όχι που κυκλοφορούν, που γράφονται επισήμως στα δελτία τύπου. Έβγαλε δελτίο τύπου η παράταξη ενέργεια για τον Δήμο Καστοριάς, κυρία Σπύρου, την οποία υπογράφηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, ο κύριος Γιώργος Μόσχος, που ήταν και σήμερα στην εκπομπή μας. Εκεί λένε. Ο κύριος Γιώργος Μόσχος, που είναι και μέλος. Μάλιστα, το είπε, το ήξερα. Δεν έχει αποφασιστεί καμιά ενοικίαση λατομείου. Και το γνωρίζει και ο ίδιος και νομίζω ότι το ανέφερε. Ναι, αλλά στο κείμενο που υπογράφει, και μια παράγραφος λέει, ο Δήμαρχος δίχως καμιά ενημέρωση έχει λάβει την απόφαση να ξεπουλήσει τη δημοτική περιουσία, εκμισθώνοντας την έναντι το ποσού των 50 έως 60.000 ευρώ ανά έτος σε ιδιώτη. Μάλιστα, ο κύριος Μόσχος άφησε να εννοηθεί ότι ο ιδιώτης είναι ήδη έτοιμος. Τον ξέρετε, τον έχετε. Όχι. Αυτά τα λέει ο κύριος Μόσχος. Αυτά πρέπει να σας τα ρωτήσω για να μου πείτε τη δική σας άποψη για τα θέματα. Λέει επίσης η ανακοίνωση ότι απαιτούμε από τον Δήμαρχο να απολογηθεί δημόσια για την καταστροφική του αυτή απόφαση, όταν οι εναλλακτικές που έχει μπροστά του, αυτό πάει και σε εσάς ίσως, είναι επικερδέστερες. Ας μην ξεχνάμε, λέει, τη σοβαρότατη πρόταση του κυρίου Κεπαψόγλου, την οποία δεν δέχτηκε καν να συζητήσει. Η συμπεριφορά του αυτή δεν πάβει να γεννά απορίες και να μας βάζει σε σκέψεις που αποτελούν σκάνδαλο. Αυτά λένε. Τα γράφουνε. Κακώς τα λένε. Γιατί θέλω να διευκρινίσω ότι η απόφαση για εκμίσθωση του λατομείου είναι αποκλειστικά του ΔΣ της Μακεδονίας. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμπλέκεται ο Δήμαρχος. Η απόφαση είναι του ΔΣ. Από εκεί πέρα ο Δήμαρχος. Όχι ο Δήμαρχος, ο Δήμος. Ίσως εννοώ την κατεύθυνση τη δίνει, τον τόνο τον δίνει ο Δήμαρχος, ρε παιδί μου. Όχι. Αυτή τη στιγμή, Χρήστο, πρέπει να σας πω τα γεγονότα. Και τα γεγονότα αυτή τη στιγμή λένε ότι έχει ανατεθεί η σύνταξη της δημοπράτησης των όρων στη νομική σύμβουλο της Μακεδονίας. Ωραία. Υπήρχε όμως. Λέει κάτι σίγουρο όμως εδώ. Υπήρχε η πρόταση και Παψόγλου. Αυτή γιατί δεν συζητήθηκε καν, δηλαδή γιατί απορρίφθηκε εντελώς. Την ώρα κοιτάξτε, που. Δεν είναι βέβαια, η πρόταση του κύριου Κεπαψόγλου ήταν ουσιαστικά αγορά του λατομείου, έτσι, για να μην γινόμαστε. Βέβαια, θα μου πει τώρα, 40 χρόνια που το δίνετε κι εσείς για ενοικίες, δεν είναι και αυτό πάνω κάτω αγορά? Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε. Όχι, δεν είναι αγορά. Γιατί, κοιτάξτε, Χρήστο, αν καταφέρουμε εμείς να νοικιάσουμε το λατομείο σε το πιο υψηλό τίμημα και αν. Πρώτα το πιο υψηλό, ποιο είναι, για να το λύσουμε γι' αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για. 50-60. Το τίμημα ποιο είναι? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Το 50 δεν ο ισχύει. Ο διαγωνισμός, η δημοπράτηση είναι ανοιχτή προς όλους. Και από ό,τι γνωρίζουμε θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα και πάλι το διευκρινίζω και το ξαναλέω. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει απόφαση το ΔΕΛΤΑ της Μακεδονίας για ενοικίαση του λατομείου. Ναι. Είναι μία λύση η οποία προσπαθούμε να τη δώσουμε, μία από τις πολλές λύσεις, αν δεν μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το λατομείο από μόνοι μας. Άρα μισό λεπτό εδώ λες κάτι σημαντικό, μισό λεπτό. Λέει λοιπόν ο πρόεδρος του ΔΣ της Μακεδονίας ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να του λειτουργήσει ο Δήμος. Αν δεν μπορέσουμε, τότε θα το μισθώσουμε. Αυτό λέμε. Δεν λέω αυτό ακριβώς, αλλά λέω ότι μία λύση είναι για τη Μακεδονία, γιατί πάλι το εξηγώ ότι η Μακεδονία δεν είναι μόνο η λατομείο. Υπάρχουν και άλλες δομές, οι οποίες είναι ο Λιμναίος Οικισμός, είναι το Ενιδρίο, είναι το καράβι της η Ολυμπία που προσπαθούμε όλοι και φωνάζουμε όλοι να λειτουργήσει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Ενιδρίο, ας πούμε, δεν έχει 6 μήνες, νομίζω, δεν έχει ιχθυολόγο. Θα καταστραφεί και αυτό. Συγγνώμη. Το Ενιδρίο, εδώ και από ό,τι ξέρετε, από το Φεβρουάριο δεν λειτουργεί. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει ιχθυολόγο. Ναι, όχι, δεν είναι λόγω του ιχθυολόγου. Δεν λειτουργεί, είναι ανοιχτό. Έχει ιχθυολόγο. Ιχθυολόγο έχει τελειώσει η σύμβαση. Ακριβώς, του ιχθυολόγου. Δεν έχει ιχθυολόγο, ναι, το ξέρω. Σε όλο λεπτό να το διευκρινίσω. Δεν έχει. Και δεν υπάρχει και λόγος αυτή τη στιγμή να ανανεώσω μία σύμβαση ιχθυολόγου από τη στιγμή που δεν ανοίξω το Ενιδρίο. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή λόγω των μέτρων υπάρχει, και τα λοιπά. Κοιτάξτε, υπάρχει και ο Λιμναίος Οικισμός και υπάρχει και το καράβι.
Και δεν θέλω να αναφερθώ στα παλιά και δεν θέλω να ξαναπώ ότι το ΔΣ το προηγούμενο και η προηγούμενη δημοτική αρχή άφησε τη Μακεδνός με τεράστια χρέη. Το είχατε δεν πει και στην τοποθέτησή σας στο Δημοτικό κοιτάξτε, Συμβούλιο. Τότε κοιτάξτε, είχαμε μείνει όλοι εκπληκτοί. Χρήστο, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Είχα πει από την αρχή και το είχα δηλώσει ότι το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν ότι άφησαν το λατομείο χωρίς άδεια λειτουργίας και χωρίς έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων. Καταφέραμε εμείς να φτάσουμε στο τέλος και τους περιβαλλοντολογικούς όρους μέσα στο Ιανουάριο τους έχουμε τελεσίδικα. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε και τις κάναμε. Καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο η Μακεδνός αυτό το διάστημα των 14 μηνών να μην χρωστάει στη δικιά της θητεία σε κανέναν τίποτα. Να μην χρωστάει ούτε στους εργαζόμενους και νομίζω ότι είμαστε από τις πολύ λίγες δομές που το καταφέραμε, γιατί αυτή τη στιγμή η Μακεδνός έχει 10 εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Άρα δηλαδή ο κάθε ένας ό,τι λέει είναι εύκολο να το λέει ασφαλούς από την καρέκλα, πρέπει να δει τι συμβαίνει πραγματικά και νομίζω ότι ο κύριος Μόσχος ναι και ζητάει και μια παρέμβαση από ό,τι μου λένε εδώ και η κυρία Σπύρου, δεν ξέρω αν θέλετε να συνομιλήσετε και με την κυρία Σπύρου. Βεβαίως δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Αυτά, για να το λύσουμε το θέμα όμως, δηλαδή πραγματικά θέλω να το διευκρινίσω πάλι Χρήστο ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που είναι αληθές και το μόνο που υπάρχει είναι ότι έχουν ανατεθεί οι όροι, η σύνταξη των όρων της δημοπράτησης στον Νομικό Σύμβουλο με ομόφωνη απόφαση όλου του ΔΣ. Που συμμετέχουν λέτε και άλλες παρατάξεις, αυτό το τονίζετε από την αρχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αν πάμε σε μια δημοπρασία, όντως, εκεί μόνο οι ιδιώτες μπορούν να πάρουν μέρος, δηλαδή... Τι εννοούμε, είναι γνωστό το ενδιαφέρον του κύριου Κεπαψόγλου. Αν έρθει ο κύριος Κεπαψόγλου και χτυπήσει τιμή, να το πούμε έτσι πολύ, πολύ λαϊκά, για να εκμισθώσει, έχει δικαίωμα να το κάνει ή όχι? Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ ακριβώς. Νομίζω ότι η νομική σύμβουλος θα πάρει αυτό μέσα στην σύνταξη των όρων. Από τη στιγμή αν από τον νόμο δικαιούται κάποιο όταν να βρεθεί στη δημοπράτηση να πάρει μέρος, πιστεύω ότι θα του βάλει. Αυτή τη στιγμή εμείς τους όρους της δημοπράτησης δεν τους έχουμε τι. Τους περιμένουμε ή αύριο ή σήμερα ή μεθαύριο θα τους έχουμε στα χέρια. Από εκεί πέρα και πάλι εξηγώ Χρήστο και το ξαναλέω ότι η εισήγηση για τη δημοπράτηση είναι δικιά μου. Από εκεί πέρα όμως έχει όλο το δικαίωμα το ΔΣ από τη στιγμή που θα κρίνει ότι είναι ασύμφορο για τη Μακεδνός, για την εταιρεία Μακεδνός, να μην το εγκρίνει. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο τι ακριβώς θα συζητηθεί για να καταλάβουμε κύριε Πελκά? Στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα του Μακεδνός. Ναι, λογικά θα έρθει σε ημερήσια διάταξη. Λογικά θα έρθει, όχι σε ημερήσια διάταξη, προημερησίες θέλω να πω. Συζήτηση στο θέμα. Δεν ξέρω αν θα το βάλει και η κυρία Σπύρου. Είναι στη γραμμή μας όμως. Θέλετε να την πούμε μια καλημέρα μαζί? Βεβαίως. Κυρία Σπύρου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Ζητήσατε μια παρέμβαση την ώρα που μιλάω ο κύριος Πελκάς και σας ακούμε, γιατί εδώ λέμε και το τι θα γίνει και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα φέρετε και το θέμα εκτός ημερησίας, ίσως ή όχι? Εγώ το ζήτησα. Το ζήτησα. Ναι, το ζήτησα από τον πρόεδρο. Δεν ξέρω αν θα το φέρει σαν θέμα, πάντως και σαν θέμα λέει ο κύριος Πέλκας δεν υπάρχει. Και όντως βλέπω στα θέματα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην λίστα, το ζήτησα σαν έκτακτο να συζητηθεί, γιατί κοιτάξτε. Έκτακτο ή προημερησίας? Προημερησίας, διότι δεν συζητείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά πρώτα το ΔΣ. Και εδώ ο κύριος Πέλκας, κυρία Σπύρου, μας λέει, δεν ξέρω αν τον ακούγατε νωρίτερα, λογικά τον ακούγατε, είπε ότι αυτό το θέμα ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά στο ΔΣ που συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων ουσιαστικά το έχουν αποδεχτεί. Τι ακριβώς δεν έχει συζητηθεί? Η ελλειμμένη απόφαση είναι να το εκμισθώσουν, για την εκμίσθωση είναι ελλειμμένη απόφασή τους. Κύριε Πέλκα. Ναι, όχι. Η εκμίσθωση στα αποφασί... Συγγνώμη λίγο, καλημέρα, όχι καλημέρα. Αν μπορούμε να μιλάμε ένας-ένας για να μην υπάρχει σύγχυση, ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εισήγηση δική μου για εκμίσθωση του λατομείου. Από εκεί πέρα πρέπει να αποφασίσει το ΔΣ της Μακεδνός αν θα το αποδεχτεί ή όχι. Θα πάει προς ψήφιση. Μάλιστα. Έχει κάθε δικαίωμα το ΔΣ της Μακεδνός από τη στιγμή που αν κρίνει ότι είναι ασύμφορο για την εταιρεία να το καταψηφίσει.
Άρα, μπορώ να μιλήσω. Άρα, για να κατεβάσει ο πρόεδρος την εισήγηση αυτή, από τη μεριά του Δημάρχου είναι λυμμένη απόφαση για εκμίσθωση. Γιατί τόσο καιρό. Ο κ. Στέρκαρ λέει: μην μπλέκετε τον Δήμαρχο. Το θέμα αφορά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Νατσούλη. Δεν αφορά. Τι λέει ο κ. Πέλκας. Έτσι λέει ο κ. Πέλκας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν δεν αφορά τον Δήμαρχο, ποιον αφορά. Εγώ πάρα πολλές φορές το έχω θέσει το θέμα στα Δημοτικά Συμβούλια και απάντηση δεν έπαιρνα. Βλέπουμε τώρα ένα χρόνο μετά ότι έρχεται στο ΔΣ, δεν συζητήθηκε καν. Ρε παιδιά. Μπορούμε να το πάμε για εκμίσθωση. Δηλαδή είναι λυμμένη από τη μεριά του η απόφαση. Και όσον αφορά το ΔΣ, μην ξεχνάμε ότι η παράταξη του Δημάρχου έχει πλειοψηφία, έτσι. Ναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει, αυτό που λέει λοιπόν η κυρία Σπύρου, κύριε Πέλκα, όπως καταλαβαίνετε, ότι έχετε την πλειοψηφία στο ΔΣ. Ναι, άρα το θέμα αυτό θα περάσει. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Α, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή θα έρθουν κάποιοι όροι. Τους οποίους θα τους συντάξει η νομική σύμβουλος. Μάλιστα. Αν κρίνω κι εγώ σαν πρόεδρος της Μακεδονίας ότι είναι ασύμφορη. Ούτε κι εσείς θα το ψηφίσετε. Ούτε εγώ θα το ψηφίσω. Κυρία Σπύρο. Μα είναι λογικό αυτό το πράγμα. Θα χαρώ πολύ. Γιατί κάποιοι όροι είχαν βγει. Ακούστε κύριε Νατσούλη. Εγώ κατεβάζω μία εισήγηση για εκμίσθωση του Λατομείου. Αυτή η εκμίσθωση πρέπει να είναι συμφέρον προς την εταιρεία της Μακεδονίας. Από τη στιγμή, αν κρίνω ότι δεν είναι συμφέρον η εισήγηση αυτή, ο ίδιος δεν θα την ψηφίσω. Μάλιστα. Νομίζω ότι εδώ είναι καθαρός ο κύριος Πέλκας. Είναι καθαρός. Ναι. Απλά πρέπει να μιλούμε φλέξεις στο που εμπλέκεται ο Δήμαρχος. Γιατί λέει και ότι κατεβάζει ο ίδιος μια πρόταση, η οποία αν δεν είναι συμφέρουσα. Κύριε Πέλκα, μισό λεπτό. Αν δεν είναι συμφέρουσα, δεν την ψηφίσει ο ίδιος. Άρα ποιος την κατεβάζει, ο ίδιος ή με ο ίδιος έχει αναθέσει στην νομική σύμβουλο, όπως είπε. Πάλι διευκρινίζω και το ξαναλέω. Η εισήγηση η δική μου προς το ΔΣ της Μακεδονίας είναι για εκμίσθωση του Λατομείου. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Με δύο λόγια θα σας το πω. Αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Μάρτιο-Απρίλιο θα χρειαστεί όλος ο νομός αδρανή υλικά. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που εγώ ή το ΔΣ της Μακεδονίας, τέλος πάντων, ή ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη Μακεδονίας, εμένα σαν πρόεδρο της Μακεδονίας, αυτό που με ενδιαφέρει να έχει το Λατομείο αδράνη υλικά να μπορέσει να προμηθεύσει τους πάντες. Τεχνικές υπηρεσίες του Άργους, τεχνικές υπηρεσίες της Καστοριάς, τεχνικές υπηρεσίες του Νεστορίου και όλο το νομό. Όσοι εργολάβοι θα χρειαστούν τα άδρανη υλικά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Από εκεί πέρα όμως. Μάλιστα, πρέπει να σας πω, κύριε Πέλκα, ναι. Πριν από λίγο ο κύριος Σαββόπουλος είπε ναι. Το εξής, ότι ναι. Αν δεν υπάρχει λατομείο την ώρα που θα αρχίσουν να κατασκευάζουν τα μεγάλα έργα όπως η σύραγγα της Κλεισούρας, ναι. Τότε θα εκτροχιαστούν προϋπολογισμοί αυτών των μεγάλων έργων με κίνδυνο να μην μπορούν να βρεθούν και τα χρήματα. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό το έργο. Άρα βλέπετε ότι έρχεστε στα λόγια μου. Επειδή... Ποιος ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση όμως, κύριε Πέλκα? Ένα χρόνο τώρα φωνάζουμε ότι το λατομείο πάση θυσία πρέπει να ανοίξει. Τώρα φυσικά, άμα φτάσει τελευταία στιγμή και δεν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα άμεσα και να γίνουν όλες οι εργασίες και τα σέρβις που πρέπει, πάμε σε εκμίσθωση. Πάντως, για να μην αδικήσουμε τον κύριο Πέλκα, κυρία Σπυρό, ήταν ο πρώτος που στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ανέφερε όλα αυτά, έτσι. Ο κύριος Πέλκα, θα σας πω κάτι, δεν θα τον αδικήσω καθόλου, κύριε Νατσούλη. Γιατί εγώ έχω καιρό που ακούσαμε την κατάσταση και με τον κύριο Πέλκα. Είναι ένας πρόεδρος πραγματικά άξιος που νοιάζεται για το Λατομείο, έτσι, γιατί σε προσωπικές μας συζητήσεις και σε τοποθετήσεις μου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο απαντούσε πάντα, ήταν ξεκάθαρος και έβλεπα την αγωνία του για καιρό πώς θα χρηματοδοτηθεί το Λατομείο για να ανοίξει. Θυμίζω ακόμη ότι ήταν και από αυτούς που έβλεπαν ακόμη και την πρόταση του κυρίου Κεπαψόγλου, μια θετική πρόταση. Ακριβώς. Γνωρίζοντας την δουλειά που έχει κάνει εκεί ο κύριος Κεπαψόγλου. Ναι. Τον κύριο Πέλκα, το μόνο που βγήκα να παρέμβω αυτή τη στιγμή είναι ότι προστατεύει κατά κάποιο τρόπο τον Δήμαρχο, ενώ ο Δήμαρχος για μένα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Διότι όχι. Δεν μπορεί τόσο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης να απευθυνόμαστε, να κάνουμε ερωτήσεις για το Λατομείο και να μας απαντάει με ψέματα και. Να μένει το Λατομείο κλειστό μέχρι την τελευταία στιγμή, τώρα που φτάσαμε δηλαδή στο να υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και εγώ δεν είπα ότι είμαι υπέρ
οπωσδήποτε τις άποψεις και τις πρότασεις του κύριου Παπαψόπουλου, που μπορεί και να μην ισχύει πια, έτσι. Εγώ είπα ότι πρωτίστως προτείνω να το δουλέψουμε εμείς. Εάν δεν μπορούμε, τέλος πάντων, ας έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι προτάσεις, γιατί θεωρώ την πρόταση του κυρίου Παπαψόπουλου πολύ πιο σοβαρή και σωστή. Δηλαδή, αν ερχόταν σε ψηφοφορία, θα προτιμούσατε την αγορά του λατομείου από τον κύριο Παπαψόπουλο? Γιατί, γιατί το λέτε αγορά? Ουσιαστικά, όχι, γιατί είναι αλήθεια, είναι αγορά. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, είναι αγορά, αγορά το 51% και να έχουμε και από το ποσοστό των κερδών. Και νομίζω ο άνθρωπος είχε πει ότι θα βάλει και 300-400. Ναι, είναι η εξαγορά του 51%, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Και δεν είναι αγορά το να το δώσουμε για 20-40 χρόνια. Αυτό με 50-60.000 έναν ιδιώτη. Το ρώτησα στον κύριο Πέλκα ακριβώς όπως το θέτετε. Το δεύτερο είναι ξεπούλημα. Το πρώτο μπορεί να είναι αγορά, το δεύτερο είναι ξεπούλημα, κύριε Νατσούλη. Black Friday κάναμε το λατομείο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ θα αντισταθώ σε αυτό όσο γίνεται με τις δυνάμεις μου. Δεν έχουμε πολλά μέλη. Εγώ ένα μέλος έχω. Να απαντήσει όμως και ο κύριος Πέλκας λίγο. Να απαντήσει. Το χρόνο. Μισό λεπτό στη γραμμή σας. Ναι, κύριε Πέλκα. Λοιπόν, κύριε Νατσούλη, υπάρχει μία πρόταση, και το ξαναλέω, για δημοπράτηση του λατομείου. Και το ξαναλέω και δημόσια, ότι σε περίπτωση αυτή η πρόταση κρίνω ότι ναι, είναι ασύμφορη προς την εταιρεία Μακεδόνος, γιατί το ξαναεξηγώ ότι η Μακεδόνος δεν έχει μόνο το λατομείο. Πρέπει να λειτουργήσουν και οι άλλες οι δομές, το ίδιος δεν θα το ψηφίσω. Από εκεί πέρα όμως, μου μιλάτε τώρα να πουλήσουμε το λατομείο που δεν συζητιέται να πουληθεί το λατομείο, 300.000, ενώ αν δημοπρατηθεί, παράδειγμα λέω, 150.000, γιατί μπορεί να δημοπρατηθεί και 200.000, δηλαδή αυτά τα λεφτά εμείς τα 20 χρόνια που λέτε εσείς, να πάρουμε 3 εκατομμύρια. Ουσιαστικά άρα, δηλαδή, η πρόταση του Παπαψόγλου ήταν να είστε και σε ένα συνεταιρισμό όμως. Δηλαδή δεν θα, τα παίρνε όλα ο Παπαψόγλου. Εννοείται. Θα παίρνατε, λέμε και Παπαψόγλου τώρα, και όποιος δήμαρχος τέλος πάντων του Άργους, ναι, και όποιος δήμαρχος Καστοριάς για τη συνέχεια. Κοιτάξτε, δηλαδή θα μοιραζόσασταν περίπου κύριε τα κέρδη. Κυρία Νατσούλη, θα σου πω μία κουβέντα. Αυτή τη στιγμή είναι ο δήμαρχος του Άργους οριστικού, ο κύριος Παπαψόγλου. Μεθαύριο μπορεί να είναι ο Χίψη. Σωστό. Και το λαθμείο, αντί να είναι κερδοφόρο, να την έχει πάρει κάτω βόλτα. Δηλαδή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιος δήμαρχος θα το λειτουργήσει ή ποιος πρόεδρος θα το λειτουργήσει σωστά. Λέτε, εντάξει, λοιπόν, δεν μπορώ να βασιστώ στο αν και ο επόμενος θα είναι καλός και τα λοιπά και δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Και να ξαναπώ ότι το ΔΣ της Μακεδονίας δεν μπορεί να κάνει πώληση. Ο μόνος που είναι αρμόδιος να κάνει πώληση είναι ο μέτοχος. Και από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να πουληθεί έστω μία μετοχή εκτός του Δήμου Καστοριά. Τώρα, και ξανά, και μισό λεπτό να τελειώσω, Χρήστο. Και από εκεί πέρα η πιο γρήγορη διαδικασία, γιατί οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα τραβήξει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο το λατομείο εδώ πέρα. Υπάρχει η Μακεδόνος. Θα πρέπει να φύγει το λατομείο από τη Μακεδόνος, να βγει ένα άλλο αφημί, να μπουν εκτιμητές, να εκτιμήσουν, να κάνουν. Και μιλάμε τώρα για μια διαδικασία δύο χρόνων. Στα δύο χρόνια, δυστυχώς από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πόροι από αλλού, ούτε μπορούμε να μπούμε σε κάποιο ΕΣΠΑ ή κάποιο πρόγραμμα, τέλος πάντων, να βρούμε λεφτά από αλλού, νομίζω ότι η μόνη λύση που υπάρχει και είναι μονόδρομος είναι αυτή τη στιγμή. Να γίνει δεκτή η πρότασή μου, να γίνει εκμίσθωση του λατομείου σε πολύ ευνοϊκούς όρους για την Μακεδόνος, ή να το λειτουργήσει ο Δήμος Καστοριάς μόνος του. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και η πρόταση στα μίλια, το λέτε μόνος του. Η πρόταση στα μίλια δεν είναι μόνος του, είναι όλοι μαζί. Δήμοι και περιφέρεια. Η πρόταση στα μίλια πώς την είδατε? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο κύριος Σταμίλιας έχει μια αγωνία και αυτός, αλλά την πρόταση που κατέβασε, νομίζω ότι την κατέβασε ένα θερμό και νομίζω ότι είναι λάθος. Και πρέπει να το κατάλαβε και ο ίδιος. Συμφωνώ. Γιατί σας εξηγώ πάλι ότι αυτή η πρόταση που είναι του κύριου Ταμίλια έπρεπε να γίνει πριν ένα χρόνο, πριν δύο, πριν τρία, πριν πέντε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πολυτέλεια η Μακεδόνος να καθυστερήσει άλλο δύο χρόνια, άλλα τρία χρόνια, γιατί θα καταστραφεί όλη η εταιρεία. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Άρα, και από εκεί πέρα δεν γνωρίζω ούτε. Άρα λοιπόν την πρόταση Ταμίλια ούτε καν τη συζητάτε, την πρόταση Ταμίλια, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Και νομίζω ότι με μία σκέψη που θα κάνει ο κύριος Ταμίλιας και καταλάβει τελικά τι γίνεται τέλος πάντων με το λατομείο, θα καταλάβει και ο ίδιος ότι αυτή η πρόταση αυτή τη στιγμή
δεν είναι εφικτή. Μπορεί να ήταν μια πρόταση πάρα πολύ καλή πριν ένα χρόνο, πριν δύο, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Μπορεί να κάνω και μια ερώτηση στον γιατί, κύριο και Πέλκα. Και πρώτα απ' όλα, και συγγνώμη να διακόψω λίγο, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε καθόλου αν ενδιαφέρεται ο κύριος Σαββόπουλος ή έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ο στο λατρείο. Ο κύριος Σαββόπουλος την διάβασε αυτή την πρόταση, ναι. Δεν ήταν πάντως σε θέση να απαντήσει σήμερα όπως μας είπε. Εγώ μα θέλω μια ερώτηση να κάνω. Επισήμανε όμως αυτό ακριβώς που σας είπα. Ότι αν δεν έχουμε λατομείο, μεγάλα έργα όπως σύραγγα της κλεισούρας κινδυνεύουν να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός χωρίς να μπορούμε να βρούμε και λεφτά για να καλύψουμε αυτή τη διαφορά. Γιατί μετά το υλικό θα πρέπει να το παίρνουμε από Κοζάνη. Και όταν το παίρνουμε από Κοζάνη, πολλαπλασιάζεται η τιμή. Γιατί όσοι χτυπάνε ένα έργο, το χτυπάνε με τιμές λατομείου Καστοριάς, κύριε Πέτρο. Εννοείται. Άρα γιατί και η Κατερίνα, από ό,τι καταλάβατε, συμφωνεί με αυτό που λέω εγώ. Στο τέλος θα συμφωνήσετε, μου φαίνεται. Μπορώ να πω την άποψή μου, σας παρακαλώ. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει, κύριε Πέλκα. Κύριε Πέλκα, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να μπω στην Οικονομική Επιτροπή. Συγγνώμη, δεν έχω πολύ χρόνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, θέλω τελικά να δούμε αυτούς τους όρους, γιατί οι πρώτοι όροι, από όσο ξέρω, απορρίφθηκαν από το ΔΣ. Δεν συζητήθηκε καν. Συγκαλέθηκε ΔΣ και δεν συζητήθηκε, γιατί οι όροι ήταν αυτοί που έχω γράψει εγώ. Και αυτά τα έχω μάθει εκ των έσω, φυσικά. Έτσι, ναι. Ήταν αυτό το ποσό. Λοιπόν, να δούμε τι όρους, αν όντως μας δίνουν 200 χιλιάρικα το χρόνο και τα λοιπά, και τα προκαταβάλουν και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα παίρνουμε τα λεφτά μας και να το συζητήσουμε. Όμως θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε. Και για μένα η πρώτη, δηλαδή, κύριε Νατσούλη, αν είναι δυνατόν αυτή κύριε Σπύρο, λέτε κάτι που με έκανε εντύπωση τώρα. Στο χαρτί σας, στο δελτίο τύπου, λέτε για ένα μίσθωμα 50-60 χιλιάδων ένα έτος. Αυτή ήταν η πρόθεση του Δημάρχου, κύριε Νατσούλη, αρχικά. Αφήστε τώρα αν δεν τα λέμε στον αέρα ή δεν θέλω να το παραδεχτεί εδώ ο πρόεδρος. Εδώ 150-200 χιλιάδες λοιπόν, τώρα. Δεν συζητήθηκε όμως, γιατί υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις. Τώρα περιμένουμε τα νέα. Να ρωτήσω λοιπόν ευθέως, κυρία Σπύρο, αν σας πούνε ότι το ετήσιο μίσθωμα είναι 150-200 χιλιάδες. Θέλετε να σας πω, να σας απαντήσω. Εκεί τι θα κάνετε? Εκεί το συζητάω, αλλά εκεί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα βρεθούν, κύριε Νατσούλη, μετά να το χτυπήσουν οι ιδιώτες. Και θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Για αυτή τη στιγμή έχουμε πελάτες εδώ και μήνες που περιμένουν στην ουρά να αγοράσουν. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει συμβάσεις, να παίρνουμε ήδη προκαταβολές, να πέσουν χρήματα, να έχει ανοίξει το λατομείο να δουλεύουμε, και εμείς συζητάμε ακόμη. Όλο το καλοκαίρι πέρασε έτσι. Και δεν παίρναμε απάντηση από τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος αργούσε να κολυσιεργούσε με το θέμα αυτό, και εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Εδώ που φτάνει η υπόθεση, μπορεί να γινόταν και επίτηδες. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει συμφωνίες ή τι μπορεί να έχει γίνει. Ο κύριος Μόσχος υπενόησε ότι υπάρχει ήδη ιδιώτης. Τώρα ο κύριος Πέρκας δεν είναι σοβαρά πράγματα. Υπάρχουν κοσοπολιά, κύριε Νατσούλη, ότι βρέθηκαν πάνω ιδιώτες να μετράνε και να κάνουν, λες και είναι δική τους επιχείρηση. Τι να μετράνε? Όλα αυτά εμάς δεν μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους. Τι να μετράνε, κύριε Σπύρου, πάνω ιδιώτες? Να μετράνε, να βλέπουν τα μηχανήματα, να μετράνε ύλες, δεν ξέρω τι να μετράνε. Κύριε Πέρκα, υπάρχουν ιδιώτες που μετράνε μηχανήματα και μέρος εκεί πάνω? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, το λατομείο δουλεύει με εργολάβους. Τώρα, αν ήρθε κάποιος και μέτρησε ή δεν μέτρησε, δεν το γνωρίζω και δεν πιστεύω να έγινε αυτό. Καλά, δεν θα πρέπει να το γνωρίζετε όμως. Κύριε Χρήστο, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δηλαδή, ξεφεύγουμε εντελώς. Το είπα και το ξαναλέω και δεν θέλω να το ξαναπώ. Αυτή τη στιγμή εγώ κάνω μια εισήγηση, η οποία θα κριθούμε εκ των αποτελεσμάτων. Άρα, δηλαδή, αν δημοπρατηθεί το λατομείο 150.000 ή 200.000, η κυρία Σπύρου μετά τι θα πει? Είπε ότι το συζητάω εκεί. Συζητάμε τα πάντα. Αλλά βάλτε μας, σας παρακαλώ, βάλτε μας. Φέρετε το στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε. Όχι από πίσω μόνο το ΔΣ. Θα θέλαμε να το συζητήσουμε, να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις μας, να σας συμβουλέψουμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που πάει να γίνει τώρα, το να το δώσετε για 20-40 χρόνια. Θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι, να τα βάλουμε κάτω, να μετρήσουμε τα κουκιά, τέλος πάντων. Πόσο απλά να το πω, κύριε, να δούμε τι μας συμφέρει περισσότερο. Να όχι έτσι, δηλαδή να λέτε ότι δεν προλαβαίνουμε, είναι δύο χρόνια. Ποιος το λέει αυτό ότι είναι δύο χρόνια? Το λέτε εσείς προφορικά. Αν τρέξουμε τις διαδικασίες και αν προσπαθήσουμε, μπορεί να γίνει και σε λίγους μήνες αυτό και να μπορέσει να ανοίξει. Μπορεί και άμεσα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να σταθώ σε προφορικά λόγια για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θα ήθελα να έρθετε με νούμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας πείσετε για αυτά που λέτε.
Δεν υπάρχει περίπτωση θα ξεσηκώσουμε θύελλε. Σα το λέω, κύριε Πέρκα. Βέβαια, σα έχω εμπιστοσύνη, εσά προσωπικά σα έχω εμπιστοσύνη και δεν θέλω να με διαψεύσετε. Σα έχω εμπιστοσύνη σαν άνθρωπο ότι θα κάνετε το σωστό. Απλά δεν μπορώ και να μην εκφράσω τι ανησυχίε μου στον Καστοριανό λαό. Εντάξει, Χρήστο, θα σας ευχαριστώ πολύ, αλλά έχω οικονομική ντροπή. Σας αφήνουμε, κύριε Σπύρο. Κύριε Πέτρο, την τελευταία κουβέντα για εσάς. Θα πω μια τελευταία και να έχει λήξει. Αυτή τη στιγμή η μόνη αλήθεια είναι αυτή που είπα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του ΔΣ για ανάθεση σύνταξης των όρων της δημοπράτησης στην νομική σύμβουλο της Μακεδονίας. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Από εκεί πέρα η απόφαση, και το ξαναλέω, η απόφαση της δημοπράτησης είναι αποκλειστικά δικιά μου. Δηλαδή εγώ το φέρνω στο ΔΣ προς ψήφιση. Και ξανά εξηγώ ότι αν κρίνω ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν μέρος στη δημοπράτηση ή αν κρίνω ότι οι όροι της δημοπράτησης δεν είναι συμφέρον προς τη Μακεδονία στην ανώνυμη εταιρεία, από εκεί πέρα δεν θα το ψηφίσω και ο ίδιος. Είναι αυτά τα πράγματα. Και... Αλλά εξηγώ πάλι και ότι όλοι ασχολούνται αυτή τη στιγμή, αλλά όταν το προηγούμενο ΔΣ. Το λέει και ο κύριος Ταμίλιας, είναι η κότα με τα χρυσά αυγά και κανείς δεν θέλει να σκοτώσει την κότα αυτή τη στιγμή. Αυτό λέει και ο κύριος Ταμίλιας. Ο κύριος Ταμίλιας καλά το λέει. Νομίζω ότι θα βγει και θα πει τι εννοεί ακριβώς. Εντάξει. Και από εκεί πέρα πάλι εξηγώ. Όταν δηλαδή εδώ πέρα το λατομείο το αφήσανε έτσι, το προηγούμενο ΔΣ και ο Αγγελής, χωρίς περιβαλλοντικούς όρους, χωρίς άδεια λειτουργίας και μας το παρέδωσαν έτσι και ήρθαν επιθεωρήσεις λατομείων εδώ και μας κάναν αναστολή της λειτουργίας, δεν βγήκε κανένας να πει αυτά που είναι να πει. Και όταν μας λέγανε ότι δεν θα μπορέσετε να πάρετε τους περιβαλλοντικούς όρους και εμείς κάναμε αυτά που ήταν να κάνουμε, καταθέσαμε περιβαλλοντική μελέτη, τρέξαμε και με τη βοήθεια του Δημάρχου και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι ώρα τώρα να τους αναφέρω. Και μας λέγανε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο να τους ξαναπάρει τους όρους και φτάσαμε τώρα στο σημείο να τους πάρουμε. Του λοιπόν βγαίνουν όλοι και είναι οι σωτήρες. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Έξω από το χώρο όλοι ξέρουμε να χορεύουμε. Πρέπει να μπούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή η Μακεδονός έχει κάποια χρέη. Αρκετά μεγάλα χρέη. Αρκετά μεγάλα χρέη και τα οποία τα χρέη είναι λειτουργικά. Άρα εμείς πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και όπως είπε και ο κύριος Σαββόπουλος, πρέπει το λατομείο να λειτουργήσει. Κύριε Πέλκα, έχουμε και άλλη παρέμβαση. Αυτά που λέτε καταλαβαίνετε ότι προκαλούν έτσι και τους συναδέλφους σας στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Και ο κύριος Λέκος στη γραμμή. Ναι. Γεια σας, κύριε Λέκο. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα, κύριε Πέλκα. Καλημέρα, κύριε Λέκο. Θα ήθελα λίγο... Δεν καλυφθήκατε ίσως από τα ερωτήματα της κυρίας Σπύρου, θέλετε να κάνετε και τα δικά σας ερωτήματα. Όχι, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα σειρά. Ναι. Γιατί εγώ δεν διαφωνήσω καθόλου ούτε για τα χρέη ούτε για τίποτε αυτά που αναφέρει, γιατί δεν έχω μπροστά μου. Την εικόνα την έχει πλήρη ο κύριος Πέλκας. Να αποδεικνύουν αυτά τα πράγματα και δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Δήμος Καστοριάς που πριν από ένα χρόνο μας υπόσχονταν ότι σε μερικούς μήνες θα ξεκινήσει τη λειτουργία του λατομείου. Και πέρασε όλο το χειμώνας, όλο η άνοιξη, όλο το καλοκαίρι. Φτάσαμε ξανά στο φθινόπωρο και ακόμα δεν βλέπουμε τίποτε. Η ερώτηση ποια είναι? Η ερώτηση είναι, τότε μας λέγατε ψέματα, δηλαδή κύριε Πέλκα, ότι δεν ήταν η αρχή σας να λειτουργήσει το λατομείο. Δεν είχα πει ποτέ καλά. Σε όλα τα δημοτικά συμβούλια από την άνοιξη και μετά, καθημερινά, κάθε φορά μάλλον σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, θέταμε το θέμα του λατομείου. Και μας λέγατε ότι προχωράμε, πήραμε την τάδε έγκριση, πήραμε την δίνα έγκριση κτλ. Τι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα και αυτό που θέλαμε όλοι να κάνουμε, να λειτουργήσουμε το λατομείο, πάει πίσω? Και δεύτερον, κύριε Λέκο, μπορείτε να μας πείτε καλά τι κέρδη είχε το λατομείο τα προηγούμενα χρόνια όταν δούλευε? Γιατί το να λέμε 50.000 εκατομμύρια. Τι κέρδη είχε το λατομείο όταν δούλευε? 500.000. Δεν μου λέει τίποτα εμένα. Από το 2010 μέχρι το 2019 δεν είχε ούτε μία χρονιά κέρδη. Δεν είναι το θέμα μας αυτό πάλι. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί δεν είχε κέρδη. Εντάξει. Τι κέρδη μπορεί να έχει το λατομείο, κύριε Πέλκα, σε πλήρη λειτουργία? Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν το γνωρίζω. Πώς θα βάλουμε όρους ενοικίασης εάν δεν γνωρίζουμε τις δυνατότητες αυτού του πράγματος?
Υπάρχουν στοιχεία από τα προηγούμενα επικίνδυνα. Αυτό λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία λοιπόν, για να μπορούμε κι εμείς να καταθέσουμε μια άποψη, που, να μας πείσετε δηλαδή ότι κοιτάξτε, δεν γίνεται, αυτά τα χρήματα που θα πάρουμε εμείς είναι πολύ περισσότερα, σαν Δήμος δηλαδή, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι αν το δουλεύαμε. Γιατί δεν μας καταθέτει αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο σε εμάς. Πάντως, κύριε Λέκο, ο κύριος Πέλκας είπε ότι εάν δεν είναι συμφέροντα για τον Δήμο αυτά που θα προτείνει μέσα από αυτή τη διαδικασία η νομική σύμβουλος, ούτε ίδιος θα το προτείνει. Ποιος θα αποφασίσει αν είναι συμφέροντα, κύριε Νατσούλη, και με ποια στοιχεία θα τα συγκρίνουμε? Από τα στοιχεία της λειτουργικότητας της Μακεδόνας. Αυτό λέω, γιατί δεν μας καταθέτετε τα στοιχεία, κύριε Λέκο, αυτά πριν από 15 κύριε χρόνια. Ναι, λέει κάτι, κύριε Πέλκα, λέει κάτι απλό ο κύριος Λέκος. Για να μπορέσουμε να βάλουμε μίσθωμα, θα πρέπει να ξέρουμε τι κέρδος βγάζει αυτή η ιστορία. Άμα δεν ξέρουμε τι κέρδος βγάζει αυτή η ιστορία, με τι τίμημα θα το δώσουμε κι εμείς? Δηλαδή, μήπως μας πιάζουν κότσο, μας πιάζουν κορόιδο. Μην τους πιάσουμε εμείς κότσο. Ναι, εντάξει, σπάνιο αυτό. Ναι, λέω, καταλαβαίνετε με ποια μεθοδολογία, κύριε Νατσούλη. Αυτό το στοιχείο, δηλαδή, θέλει αντιπολίτευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει μια τάξη μεγέθους κερδών, καθαρών ίσως κερδών, μιας επιχείρησης, σαν την Μακεδνός, για να καταλάβει αν μπορούν να δώσουν το λατομείο με ένα ενίκιο 50.000 το χρόνο ή με ένα ενίκιο 150.000 το χρόνο ή με ένα ενίκιο 250.000 το χρόνο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διαδικασία, κύριε Χρήστος, και το ξαναείπα. Είναι δημοπράτηση. Δεν δίνουμε το λατομείο. Μπορεί να υπάρξει τιμή εκκίνησης όμως. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Η τιμή εκκίνησης θα συμμάχουμε από την νομική σύμβουλο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βγάλουμε δηλαδή συμπεράσματα τώρα χωρίς να έχουμε στοιχεία. Εσείς κύριε Πέλκα, με ποιο σκεπτικό πήρατε αυτή την απόφαση ως πρόεδρος της Μακεδονός? Με ποιο σκεπτικό? Να δημοπρατήσετε το λατομείο. Ορίστε. Με ποιο σκεπτικό πήρατε αυτή την απόφαση? Και μας λένε μάλιστα ότι πήρατε και μόνο. Είναι εισήγηση, δεν είναι απόφαση. Είναι δυνατόν να είναι εισήγηση. Απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα, είναι εισήγηση. Κύριε Λέκο, μην προτρέχετε, είναι εισήγηση. Μη μας λέτε παραδείγματα τώρα, κύριε Πέλκα. Κύριε Λέκο, είναι εισήγηση. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση, λέω, να κάνετε αυτή την εισήγηση? Σας εξήγησα πάλι ότι εισηγούμε, δεν αποφασίζουμε. Άντε πάλι, πώς πήρατε αυτή την απόφαση να κάνετε αυτή την εισήγηση? Παρετήστε ακούστε με λίγο. Παρετήστε καταρχήν από το δικαίωμα να λειτουργήσει ο Δήμος Καστοριάς το λατομείο. Έχετε εκδηλώσει αυτό για το λατομείο? Ορίστε. Παρετήστε από το δικαίωμα να το λειτουργήσει ο Δήμος Καστοριάς, η Μακεδονία στο λατομείο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μα είναι δυνατόν να κάνετε πρόταση? Όχι, αυτό το ξεκαθάρισε και με την κυρία Σπύρου. Είπε πρώτο, προτεραιότητά μας είναι ο Δήμος και αν δεν μπορούμε πάμε στο θέμα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι εσείς, κύριε Νατσούλη? Όχι, το είπε, λέω, με την κυρία Σπύρου. Το συζήτησε με την κυρία Σπύρου επίσης. Ναι, όχι, λέω, αυτό αντιλαμβάνεσαι. Συγγνώμη, κύριε Λέκο. Ότι πρώτη προτεραιότητα είναι να λειτουργήσουμε. Συγγνώμη, κύριε Λέκο. Όχι, προτεραιότητα φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή η εισήγηση, πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι η εισήγηση της εκμίσθωσης, δεν είναι η εισήγηση. Άντε, μπράβο. Ακριβώς, έτσι, μπράβο. Και μετά, και ποια λειτουργία είναι αυτή? Κοβόμαστε εμείς ως Δήμος Καστοριάς για να έχουν αδρανή υλικά ο Δήμος του Άργους ή η Περιφέρεια? Δεν μας ενδιαφέρει το να λειτουργήσει το λατομείο για να έχουμε κέρδη εμείς, αλλά αυτό που μας νοιάζει είναι να λειτουργήσει για να εξυπηρετήσει τους άλλους, για να μην πληρώσουν 20 λεπτά τον τόνο, το χιλιόμετρο, δεν ξέρω τι, από εκεί που τα φέρνουνε. Αυτή είναι η λογική μας. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε πάρα πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πέλκα, πραγματικά, που θα δούμε το αρμόδιο όργανο αύριο, θα δούμε. Και αφήστε αυτό ότι υπάρχει το ΔΣ της Μακεδονός. Είναι μια απόφαση που αφορά όλο το Δήμο. Συγγνώμη για την τόνο της φωνής, αλλά πραγματικά είναι ένα θέμα. Κύριε Λέκο, σας ευχαριστούμε για την εκθέση. Συγγνώμη, κύριε Πέλκα, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Πέλκα, ολοκληρώστε. Αν και ζήτησε, πρέπει να σας πω, ζήτησε νέα παρέμβαση ο κύριος Μόσχος, γιατί είπε ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα πρέπει να απαντηθούν. Πείτε το. Βεβαίως. Δεν έχετε κάτι στον κύριο Λέκο? Στον κύριο Λέκο τι να πω. Δηλαδή, αν δεν έχει δυνατότητα χρηματοδότηση ο Δήμος την ανώνυμη εταιρεία, πώς θα το λειτουργήσουμε, δηλαδή με αέρα?
Ο κάθε ένας λέει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή η μόνη αλήθεια είναι ότι έχουν αρνηθεί. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι εξαντλήθηκαν, για να απαντήσουμε στο κύριο που λέει ο κύριος Λέκος, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια να το λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν μπορεί να το λειτουργήσει ο Δήμος. Αυτό γίνεται καθόλου σήμερα. Αυτό στην ουσία. Αυτό επέμενε ο κύριο, η κεντρική ιδέα του κύριου Λέκου ήταν αυτή. Ότι πια ο Δήμος παραιτήθηκε από αυτήν την ιστορία ότι μπορεί να το λειτουργήσει μόνος του. Και γι' αυτό πάει στην εκμίσθρωση. Ναι, τέλος πάντων. Κάνω κάποιο λάθος πάλι? Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι. Παραιτήθηκε. Απλούστατα δεν έχει βρεθεί τρόπος να το λειτουργήσει ο ίδιος. Χρηματοδότηση του Λατομίου. Ωραία. Γι' αυτό πάει στην εκμίσθρωση. Ο κύριος Μόσχος θέλει να επανέλθει για να κάνει κάποια ερωτήματα πάνω σε αυτά που είπατε, ενώ έχει τοποθετηθεί νωρίτερα. Κύριε Μόσχο. Ναι. Να σας ξανακαλημερίσω, Χρήστο, και εσάς και τους ακροατές και τον πρόεδρο της Μακεδονίας, τον κύριο Πέλκα. Επειδή άκουσα πριν από λίγο να τοποθετείται ο κύριος Πέλκας και να λέει ότι κατά κάποιον τρόπο με την εισήγηση την οποία έκανα στην τοποθέτησή μου αυτήν, ότι έξω από το χορό λέμε πολλά τραγούδια και η απόφαση είναι ότι έχουμε κατεβάσει μια καινούργια διαχείριση για εκμίσθωση, για εκμίσθωση του λατομείου, δεν με βρίσκει διάφορο. Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι αυτή. Σε προσωπικό ραντεβού που είχα εγώ με έναν εκλεγμένο ο οποίος ανήκει στην Μακεδνός, είναι μέλος της Μακεδνός και είναι την παράταξη της κυρίας Σπύρου και είναι ο Θόδωρος ο Ποδάρας, κουβεντιάσαμε και είπαμε στο Δήμαρχο, και το ξαναλέω γιατί το είπα και το πρωί στη συνέντευξή μου, ότι το κατώτερο μίσθωμα το οποίο μπορεί να κρατήσει όρθιο το Λατομείο και τη Μακεδνός, γενικότερα όμως τη Μακεδνός, τις δομές της Μακεδνός, πρέπει να είναι της τάξης των 150.000 ευρώ και άνω, το κατώτερο μίσθωμα. Εκεί η απάντηση που λάβαμε από το στόμα του Δημάρχου, προσωπικά και εγώ και να σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Ποδάρας, ήταν η εξής. Ότι το ποσό φαίνεται αρκετά υψηλό, που σημαίνει ότι μπορεί να μην βρεθούν ενδιαφερόμενοι ιδιώτες να νοικιάσουν το Λατομείο. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, κύριε Νατσούλη? Όταν η πρόταση η οποία καταθέτω εγώ που είμαι και μέλος της Μακεδνός, μου φαίνεται υψηλό το ποσό του κατώτατου ορίου της τάξης των 150.000 ευρώ, πρέπει να το διαπραγματευτώ από εκεί και κάτω. Που σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο αν είναι 60, 50 ή 80 ή 90. Έτσι, όσον αφορά αυτό που ρώτησε ο κύριος Λέκος πριν, αν υπάρχουν νούμερα που να μας αποδεικνύουν αν μπορεί να λειτουργήσει και να είναι μια υγιέστατη επιχείρηση, εγώ στα χέρια μου έχω νούμερα και τα ανέφερα. Δηλαδή, εάν λοιπόν το Λατομείο δουλέψει 8 μήνες σωστά, μπορεί να παράξει 184.000 τόνους υλικό. Με ένα τίμημα της τάξης των 5 ευρώ το κυβικό, που είναι ένα μέσο τίμημα, γιατί υπάρχουν υλικά που θα πληρωθούν και πάνω από 5 ευρώ, τα έσοδα του Λατομείου είναι 924.000 ευρώ από το υλικό που θα παράξει. Βάλατε και τα έξοδα έξω. Υπάρχουν όμως έξοδα τα οποία αγγίζουν την τάξη των 375.000 ευρώ. Άρα το καθαρό κέρδος ετήσια μένει. Μισθοδοσίες ιστορίες μένουν περίπου 470.000 ευρώ. Έχω όμως και τα χρέη στα νούμερα που αυτή τη στιγμή αναλογίζονται στο κεφάλι αυτή τη στιγμή της Μακεδνός. Τα οποία χρέη είναι από ασφαλιστικές εισφορές για το Λατομείο, φορολογικές εισφορές, ΔΕΗ και κάψιμα, που αγγίζουν γύρω τις 240.000 ευρώ. Άρα, από αυτό το ποσό και κάτω, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και να γίνει, τεινάζουμε στον αέρα τα πάντα. Αυτό γιατί δεν αναφέρει ο κύριος Πέλκας ότι η πρόταση η οποία έκανα εγώ και ο κύριος Ποδάρας, την καινούργια διακήρυξη, αναφέρουμε με νούμερα το κατώτερο μίσθωμα και μάλιστα βάζουμε και δύο επιπλέον όρους που αφορούν τους εργαζόμενους. Να συνεχίσουν να εργάζονται οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί και αν χρειαστούν επιπλέον να προτιμηθεί γενικότερα η περιοχή του πρώην Δήμου Μακεδνών και της πρώην κοινότητας που αποχωρεί, γιατί πάντως, αυτό αποτελεί πάντως, κύριε Μόσχο, δεν φαντάζομαι. Μισό λεπτάκι, πάντως δεν φαντάζομαι αν πείτε 150.000 να μην θέλει ο κύριος Πέλκας, φαντάζομαι. Και να αυτό θέλει 50. Όπως είπε και η προηγούμενη συνομιλήτρια, η κυρία Σπύρου, θα το δούμε όταν θα ψηφίσουμε. Κύριε Πέλκα, το ΔΣ. Φαντάζομαι ότι θέλετε τις 150 επίσης, παρά τις 50, έτσι δεν νομίζω να... Εδώ πρέπει, επίσης εδώ για να κλείσω, πρέπει να ακουστεί και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που αφορά μια πρώην δημοτική αρχή, μια πρώην δημοτική ενότητα του Δήμου Μακεδνών και μια επιτοπλίστων κοινότητα που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το Λατομείο, ρόλο σε αυτήν την άποψη, την απόφαση και την πρόταση θα πρέπει να έχει και άπαντο το τοπικό συμβούλιο του Μαυροχωρίου. Μάλιστα. Ωραία. Όχι, πάνω σε αυτό. Και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο για να κλείσει ο κύριος Μόσχος. Ναι, να κλείσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή όλο αυτό θυμίζει λίγο με τα λιγνητική περίοδο, εάν πραγματικά υπήρχε η πολιτική βούληση, γιατί έχουμε εκλεγμένο βουλευτή, έχουμε γραμματέα του Πρωθυπουργού, έχουμε δήμαρχο, έχουμε αντιπεριφερειάρχη, έχουμε τη δυνατότητα και υπήρχε όντως η όρεξη και η διάθεση και η πολιτική βούληση να βρεθεί λύση για το Λατομείο, αρχής εξ αρχής θα έπρεπε να δρομολογηθούν τα πράγματα και να έχει βρεθεί. Κάτι που στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει ακόμη.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μόσχο για και τη δεύτερη παρέμβασή σας. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Μέλκα, εγκατακλείδη λοιπόν. Ναι. Εγώ το μόνο που θέλω να πω στον κύριο Μόσχο ότι δεν εννοούσα αυτόν, γιατί αυτός είναι μες στο χώρο. Είναι στο ΔΣ της Μακεδονίας και είναι μες στο χώρο. Εννοούσατε αυτούς και είπατε τη φράση για αυτούς που είναι έξω από το ΔΣ. Μπράβο. Εντάξει. Αυτοί που είναι έξω. Αυτή τη στιγμή, και το ξαναείπα και το ξαναλέω, η απόφαση είναι του ΔΣ της Μακεδονίας. Τώρα, αυτό το μίσθωμα που αναφέρετε, γιατί φαίνεται ότι το 50 μάλλον είναι πολύ μικρό για να καλύψει το μέγεθος αυτής της επιχείρησης. Είμαστε πιο κοντά στο 50 ή στο 150, γιατί στο 150, όπως καταλάβατε από όλο αυτό το διάλογο, κύριε Πέλκα, μάλλον όλοι θα συμφωνήσουν. Κοιτάξτε Χρήστο, υπάρχει, είπα, ανοιχτή δημοπράτηση, ναι, στην οποία ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι, ναι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική αλλά και τη τεχνική και μηχανήματα για να λειτουργήσουν το λατομείο προς όφελος ολωνών. Ωραία. Και το διευκρινίζω πάλι και το ξαναλέω. Και το λέω για τελευταία φορά και με αυτό θέλω να κλείσω. Αν κρίνω σαν πρόεδρος της Μακεδονίας ότι η δημοπράτηση είναι ασύμφορη προς την εταιρεία Μακεδονίας, και εξηγώ πάλι ότι έχει και άλλες δομές, ο ίδιος θα την ψηφίσω. Τώρα, πάλι διευκρινίζω ότι ακόμα δεν έχει βγει καμιά απόφαση για την ενοικίαση του λατομείου. Ούτε έχει περάσει από το ΔΣ. Και από εκεί πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι ο αρμόδιος μέτοχος, μπορεί και αυτή τη διαδικασία να την ακυρώσει. Είναι στο χέρι του. Μάλιστα. Σε λίγο θα είναι και ο κύριος Σταμίλιας μαζί μας. Δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο να παραμείνετε στην εκπομπή ή αν πρέπει να κλείσετε. Θέλω, Χρήστο, θέλω να αποδεσμευτώ. Εγώ ωραία, ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, να πω ωραία, αυτά που αυτή τη στιγμή γίνονται. Μια... αυτά που είναι η αλήθεια. Ωραία. Μια ερώτηση μόνο. Μια ερώτηση πριν αποχωρήσετε για να ακούσουμε τον κύριο Ταμίλια. Επειδή κάναμε και μια αναφορά στο ενιδρίο, που το οποίο παραμένει κλειστό. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση. Τα ψάρια αυτή τη στιγμή σιτίζονται, τα ταΐζει κάποιος ή δεν υπάρχει τίποτα? Βεβαίως υπάρχει υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος κανονικά είναι στο ενιδρίο κάθε μέρα. Ναι. Και εγώ προσωπικά κάθε μέρα περνάω και από το ενιδρίο και από το. Και από το λιμνέο οικισμό, και είναι σε άριστη κατάσταση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή το οποίο να μην λειτουργεί. Ωραία. Απλώς και πάλι εξηγούμε ότι δεν είναι κλειστό λόγω της εταιρείας, θα είναι κλειστό λόγω COVID. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Πέλκα. Έγινε Χρήστο. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κύριε Ταμίλια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε? Στους Σωκρατές, δόξα Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, ξεκίνησε και από εσάς μια τοποθέτηση ουσιαστικά και μια πρόταση για αυτό το θέμα, το οποίο φαίνεται είναι πολύ δυνατό θέμα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Γιατί πρόκειται για μια κότα που γεννάει χρυσά αυγά, όπως και εσείς λέτε, και την κότα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τη σκοτώνεις. Όχι βέβαια. Εδώ βέβαια ο κύριος Πέλκας νωρίτερα, δεν ξέρω αν μπορέσετε να τον παρακολουθήσετε, είπε μεταξύ άλλων, γιατί είχε διαδοχικές συζητήσεις. Ήμουν ήδη σε συνέντευξη, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλες τις συζητήσεις. Γι' αυτό. Γιατί είχε διαδοχικές συζητήσεις με την κυρία Σπύρου, τον κύριο Λέκο, τον κύριο Μόσχο. Είπε ότι η πρότασή σας θα ήταν καλή αν γινόταν πριν 2 χρόνια. Σήμερα αυτή η πρόταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Παρακαλώ. Θα σας πω ότι είπα και πριν στην συνέντευξη μέσω Skype. Ναι. Είπε, εμείς πώς καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση? Η πρώτη προτεραιότητα και η βέλτιστη λύση, ναι, είναι το λατομείο να παραμείνει στα χέρια του Δήμου και να δουλέψει ο Δήμος μόνος. Αυτό είπε ο κύριος Πέλκας, για να σας διευκολύνω, ότι έχει εξαντληθεί, δεν μπορεί να γίνει. Ωραία, μισό λεπτάκι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου κάποιες τέτοιες ενέργειες, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Σε περσινή ερώτησή μου προς τον κύριο Πέλκα, τι χρειάζεται το λατομείο για να ξεκινήσει τη λειτουργία του, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει κοντά στις 150.000 ευρώ. Τα οποία έπρεπε να χρηματοδοτηθούν με κάποιο τρόπο, να χρηματοδοτήσει ο Δήμος στην εταιρεία. Επειδή ήταν ανώνυμη εταιρεία, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εκεί. Υπάρχουν άλλοι τρόποι όμως χρηματοδότησης. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα τώρα, δεν ξέρω, αυτό θα μας το πει ένας νομικός, αυτό που θα σας πω τώρα. Αν γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αφού είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Και να ανεβάσουμε αυτό. Μια δεύτερη περίπτωση που θα πρέπει να ελεγχθεί, αν δεν έχει ελεγχθεί, είναι η αγορά υλικών. Προκαταβαλικά. Ναι. Ο Δήμος Καστοριάς ξέρει ότι έχει κάποια, ναι, έργα τώρα. Όλοι οι Δήμοι έχουν. Να αγοράσει υλικό ο Δήμος ως αποθήκη να το έχει για τα έργα του. Αυτό επιτρέπεται. Να αγοράσει ο Δήμος υλικά. Ή επίσης, δεν ξέρω, λόγω COVID τώρα πρόσφατα ήρθαν 224.000 ευρώ μέσα στη Μακεδονίας, εκτός από την
αυτό το λατομείο. Υπάρχουν και τουριστικές υποδομές οι οποίες έχουν πληθεί και θα μπορούσε να γίνει μια χρηματοδότηση προς τους Μακεδονούς μέσα από αυτόν τον δρόμο. Αυτά είναι νομικά θέματα και νομίζω ότι πάντα υπάρχει ένας τρόπος χρηματοδότησης. Αν θέλεις να το κάνεις. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Μάλιστα. Εσείς... Και από τη στιγμή που. Ναι. Και συνεχίζουμε μετά. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πρόθεση, εκδηλώθηκε η πρόθεση από τον πρόεδρο της Μακεδονός προς δημοπράτηση, λέμε εμείς ότι αυτή η εισήγηση είναι. Εισήγηση. Δεν έχει πάρθει απόφαση. Όχι, όχι, βέβαια, ναι. Ότι η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση, ναι, αν εξαιρέσουμε το ότι δεν μπορούμε να το δουλέψουμε μόνοι μας, έτσι, ναι, είναι να πάμε σε μια διαδημοτική, να γίνει πολυμετοχική με μια υπουργική απόφαση, το οποίο δεν θέλει και πολύ χρόνο. Αυτά μπορούν να γίνουν, ναι, και να πάρουν ποσοστά και ο Δήμος Άργους και ο Δήμος Νοστορίου. Να πάρουν μετοχές ουσιαστικά. Να πάρουν μετοχές της εταιρείας. Πιστεύετε στην πολυμετοχικότητα, ας πούμε. Ναι, αν δεν μπορούμε, ναι, σας είπαμε τη σειρά της λύσης. Ως δεύτερη λύση. Ναι. Οπότε, όντως, το μίσθωμα είναι χαμηλό στην πρώτη φάση που βγήκε, το 75.000. Είναι ένα χαμηλό μίσθωμα. Ναι. Με κουβέντες που είχαμε ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα περισσότερο από μένα, μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να έχει, αν βγάλουμε και τις αβαρίες ανταλλακτικά που θα χρειαστούν, μπορεί να έχει και 400.000 ευρώ κέρδος. Μάλιστα. Εγώ να πω περίπου 300, αυτά είναι. Λίγο. Όχι, ναι, αυτό έχει βγει με νούμερα, τα έχει αναλύσει νωρίτερα, ναι, 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 ο κ. Μόσχος. Α, ωραία, ωραία. Αυτό είναι το ποσό των καθαρών κερδών. 400.000. Θα σου πω όχι 400, εγώ θα σου πω 300.000. Έστω ότι έχουμε 300.000 κέρδος. Τα 75 που ξεκινάει ο Δήμος είναι το 25%. Μιλάμε για το 25%. Τις μετοχές της εταιρείας, αν τις πουλήσεις, τις μισές να πουλήσεις, η εταιρεία κοστολογείται αυτή τη στιγμή ένα 200, ένα 300, είναι 600.000 εμετρητά άμεσα. Μάλιστα. Και έχεις και κάθε χρόνο ένα 40, 45, 50% των μετοχών που κράτησες, τα οποία βέβαια δεν θα έχεις ταμιακά διαθέσιμα, θα μπορείς να κάνεις υποδομές στους τουριστικές, να τις αναβαθμίσεις, να κάνεις κοινωνική πολιτική, να κάνεις διάφορα πράγματα μέσα από αυτήν την εταιρεία. Και σε τρίτη φάση, αν δεν γίνει, γιατί πρέπει να κάτσουν πρώτα αυτοί όλοι σε ένα, ναι, τραπέζι, οι δήμαρχοι των, ναι, δήμων αυτοί, ναι, 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 όσοι, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση, έτσι, αν δεν υπάρχει δεν το συζητάμε. Εντάξει, πρόθεση τουλάχιστον τον κύριο Κεπαψόγλου, το ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε και στο παρελθόν, ναι, να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο, ναι, της Μακεδονίας. Ναι. Επίσημα ενημέρωση δεν έχουμε, δεν μας έγινε κάποια τέτοια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θα έπρεπε, αν έγιναν τέτοιου είδους συνομιλίες και το περιεχόμενο των συνομιλιών και μέχρι πού φτάσανε και πού. Παλιότερο ο κύριος Κεπαψόγλου μας είχε πει ότι είχε καταθέσει αυτή, ναι, ναι, την πρότασή του, ναι, στο, ναι, στο Δήμο. Δεν το γνωρίζω. Μακεδνός, δεν, ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Και όσο για την τρίτη και τελευταία, την έσχατη λύση, το θέμα της δημοπράτησης, ναι, εγώ θα πήγαινα ακόμα πιο ψηλά με δεδομένα αυτά τα κέρδη. Εγώ θα λέγα από 170 τουλάχιστον, 160, 170, 180.000 να ξεκινήσει. Για να πω ότι. Με τη μία κίνηση συνοικίου και όχι με 50-60 όπως ακούγεται, έτσι. Όχι, όχι, ναι. Και άμα δεν θέλει, ας μην έρθει κανένα στο διαγωνισμό, αν και δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω ήδη, η πληροφόρηση μου λέει ότι πέρα από τους τοπικούς που θα κατέβουν στη δημοπρασία, θα είναι και πολύ εκτός Καστοριάς. Α, βλέπετε ότι αυτή η δημοπρασία δεν θα είναι με έναν. Δεν, όχι, αποκλείεται. Mm. Έτσι όπως έγινε τώρα, έτσι όπως φτάσαμε μέχρι εδώ, όχι απλά ένα, θα είναι πάρα πολύ. Όταν λοιπόν είναι παραπάνω του ενός, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι υπάρχει ζουμί. Ναι. Επίσης, να σχολιάσω τους αρχικούς όρους, οι οποίοι αποσύρθηκαν και καλώς αποσύρθηκαν. Ναι. Ας πούμε, μιλάνε για 20 χρόνια συν 20, ο οποίος όρος μπορεί να παραμείνει. Σωστό, ναι, σωστό. Είναι 40 χρόνια. Ναι. Μιλάς για πώληση. 40 χρόνια. Αυτό είπε και στον κύριο Πέλκα. Με 40 χρόνια δεν λέμε πώληση ουσιαστικά. Να μιλήσεις, ναι, για εξόρυξη πλέον. Ναι. Τελείωσε το βουνό, το έφαγες όλο. Σε 40 χρόνια θα το φας. Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης και για το μίσθωμα, γιατί δεν υπήρχε ένας βασικός όρος. Δηλαδή δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία κάποιος που χρωστάει στην εταιρεία. Ναι, ναι. Η εταιρεία έχει ανοιχτά σε εργολάβους, εντάξει, πέρα από αυτά που χρωστάει, τους χρωστάνε κιόλας. Τα οποία η εταιρεία θεωρεί εισπρακτέα κοντά στις 260-300.000 ευρώ. Πώς θα τα εισπράξει αυτά αν δεν έχει το μέσο πίεσης, αν δεν έχω το υλικό. Δηλαδή θα το αφήσουμε τελείως, δεν μας έχει καμιά ανάγκη μετά. Μάλιστα. Ο κάθε εργολάβος που μπορεί να αγοράσει τα δρανή υλικά μας. Άρα λοιπόν με αυτή τη σειρά βάζετε εσείς. Ναι, 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 ναι. Είναι καλό που το διευκρινίσατε, γιατί έτσι πως βγήκε πήγατε. Ναι, ναι. Και, κοιτάξτε, εμείς πάντα. Τα βάλατε με μια, ναι, σειρά τώρα σήμερα στην Ελλάδα. Οι προτάσεις βγαίνουν με βάση τα, ωραία, δεδομένα. Το δεδομένο, ωραία, ήταν ότι υπάρχει πρόθεση για δημοπράτηση. Ναι. Που σημαίνει ότι εγκαταλείφθηκε. Όχι, αυτό είναι δεδομένο, τελείωσε. Ναι, αυτό, ναι. Που σημαίνει ότι εγκαταλείφθηκε
αυτό το ενδεχόμενο να το λειτουργήσουμε μόνοι. Βέβαια, να σας ενημερώσω ότι όπως είπε ο κύριος Πέλκας, ναι, όταν βγουν οι όροι δημοπράτησης και δει και από την νομικό σύμβουλο και δει και ο ίδιος ότι δεν είναι συμφέροντες προς το Δήμο ή τη Μακεδνός, ούτε ο ίδιος θα ψηφίσει αυτή την εισήγηση. Αυτό τον τιμά ιδιαίτερα. Καταλάβατε. Το είπε, δύο-τρεις φορές, το επανέλαβε στην εκπομπή. Ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει μια δημιουργική συζήτηση, φαντάζομαι, και στο Δημοτικό Συμβουλίο. Γιατί το θέμα αυτό αύριο δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Όχι, ζητήθηκε βέβαια να συζητηθεί εκτός ημερησίας. Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί αύριο. Έπρεπε ήδη να έχει συζητηθεί. Εμείς είχαμε μείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο όλοι ότι ο Δήμος προσπαθεί να το λειτουργήσει μόνος του. Αυτά ήταν τα τελευταία να περιμένουν, ναι, στους περιβαλλοντικούς όρους. Ναι. Δεν αναφέρθηκε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι παιδιά θα το δημοπρατήσουμε. Δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Πριν περίπου 6 μήνες είχαμε μεταδώσει από την εκπομπή μας μια πληροφορία ότι ο Δήμος πάει προς δημοπράτηση. Ναι. Πριν 6 περίπου μήνες. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο καθένας δεν μπορεί να βασίζεται τώρα σε μια πληροφορία και να δημιουργούμε θέμα εκεί, ναι, που δεν υπάρχει. Έπρεπε, ναι, αν υπήρχε αυτή η σκέψη, να ανακοινωθεί από τους αρμόδιους. Μάλιστα. Σκεφτόμαστε έτσι για αυτόν τον λόγο και να το συζητήσουμε. Τώρα εκ των υστέρων φαίνεται, είναι κάπως άκομψο. Δηλαδή θα κάνουμε μια συζήτηση εκ των υστέρων. Αφού είπε ο άλλος για δημοπράτηση, τώρα εμείς λέμε αυτό. Δεν έγιναν με τη σωστή σειρά τα πράγματα δηλαδή. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν μπορεί να μην είναι και αργά. Όχι, αλίμονο. Αλίμονο. Αν είναι θέτα, να διασφαλιστούν συμφέροντα του Δήμου και της εταιρείας. Ότι θα υπάρξει η διάθεση, η πρόθεση και η βούληση από όλους να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε με τη σειρά που σας τα είπα. Ωραία. Γιατί ναι, έτσι αυτό πάνε. Είχαμε σήμερα από εσάς, με τη σειρά που τα είπατε, γιατί εκεί ίσως είχαν γίνει και διάφορα μπερδέματα. Σήμερα τα είπατε με τη σειρά που θα έπρεπε να γίνουν. Ναι. Ωραία. Κύριε Ταμίλια, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να προσθέσετε. Όχι, στην παρούσα φάση αυτό. Στην παρούσα φάση είναι, αυτό, ναι, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αύριο. Και εδώ είναι ένα, επίσης, δυστυχώς, δεν μπορούμε να το δούμε. Και δεν ξέρω αν θα μπορούμε και να τα ακούσουμε. Υπάρχει μια υπόσχεση ότι τα δημοτικά συμβούλια, και το έχουμε πει πολλές φορές, να μεταδίδονται με live streaming με κάποιον τρόπο. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Και αυτό, ξέρετε, λίγο είναι λίγο δύσκολο, ναι, για όλους μας. Με την ευκαιρία αυτό το έχουμε προτείνει. Το, είχαμε το ξέρω ότι το έχετε προτείνει. Ναι, ναι, το ξέρω. Και την τεχνική μας βοήθεια την προσφέραμε. Την προσφέρατε αυτό το κομμάτι, ήταν έτσι, ναι, ναι. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνει αύριο, θα το κάνω πρόταση. Δεν ξέρω αν προβλέπετε. Στο EP Presence που κάνουμε τις τηλεδιασκέψεις, ναι, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής έτσι κι αλλιώς, ναι, του βίντεο. Ναι. Μπορεί αυτό το βίντεο να το δώσουμε στη δημοσιότητα. Να δοθεί στη δημοσιότητα. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι με κάποιο τρόπο, γιατί ξέρετε, αυτό το πράγμα μας δυσκολεύει όλους μας πάρα πολύ. Ναι. Και εσάς φυσικά, τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και εμάς που δεν έχουμε την άμεση γνώση αυτού του. Προσπαθούμε, ναι, ναι, μέσα από κουβέντες μετά να καταλάβουμε, ναι, τι, ναι, έχει συμβεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαμπλιά. Σας ευχαριστώ. Αν δεν τα ξαναπούμε. Νομίζω θα τα ξαναπούμε. Και εγώ νομίζω, αλλά καλού κακού, καλές γιορτές. Μέχρι παραμονές της χρονιάς, ναι, θα είμαστε εδώ, αν εννοείται, είμαστε καλά, πρώτο Θεός. Να είστε καλά, θα ευχαριστούμε, τα πούμε. Ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Ταμίλια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.